καλησπέρα σας. Να είμαστε κι εμείς δύο φίλοι από τα παλιά. Από τα πολύ παλιά, αλλά από τα πολύ αγαπημένα. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ελένη μου. Πόσο χαίρομαι κι εγώ που ξανά είμαι μαζί σου εδώ σε αυτήν την κουζίνα. Είπα, θα μπει στην κουζίνα, θα βάλει λευκό. Ας βάλω κι εγώ, αφού κόκκινο δεν προλαβαίνω. Το ψάχνω το ρούχο, δεν μπορώ να το βρω ακόμα αυτό το γιορτινό να προλάβω να το βάλω. Αλλά και το λευκό είναι για γιορτές. Είσαι υπέρλαμπρη όπως πάντα, άστα αυτά τώρα. Αυτός ο μήνας πάντα εμάς τους δύο μας έφερνε πολύ κοντά, Χρήστο μου. Ισχύει. Αλλά τόσο επειδή κοντά που πολλά χρόνια, πολλές φορές έχουμε βρεθεί μαζί μέσα στην κουζίνα για να φτιάξουμε ένα ξεχωριστό γλυκό, είπαμε φέτος, και επειδή εννοείται ότι σε καλέσαμε, σε δανειστήκαμε για σήμερα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνεργάζεσαι με μια άλλη εκπομπή. Με το κορίτσι μου, με τη Σίσερη. Ακριβώς, να στείλουμε την αγάπη μας. Είπαμε να μην κάνουμε κάτι από τα κλασικά που παίζουν αυτό το μήνα, δηλαδή τα παραδοσιακά, τα πολύ ωραία, κουραμπιέδες, μολομακάρονα, δίπλες, βασιλόπιτες κτλ. Να βρούμε κάτι άλλο, ένα γλυκό που να έχει εμφάνιση, να έχει πάντα γεύση και 100% επιτυχία για κάποιον που θα μπει να το κάνει. Συμφωνώ απόλυτα. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι έχω ετοιμάσει ένα γλυκό το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά στα μέτρα σου και στα γούστα σου, γιατί σε ξέρω καλά. Δηλαδή από τη μυρωδιά και μόνο θα το καταλάβεις εσύ. Τη μυρωδιά εγώ. Και είναι και ένα γλυκό το οποίο άνετα μπορεί να πρωταγωνιστεί και στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Ένα cheesecake μιλόπιτα θα κάνουμε σήμερα. Είναι 2-1. Είναι από τις συνταγές που έχουν αρχίσει λίγο και ξεχωρίζουν, γιατί τα τελευταία χρόνια εγώ παντρεύω πολλές συνταγές. Πολύ καλά κάνεις, γιατί έτσι μας δίνεις νέες ιδέες. Αυτό ακριβώς, Ελένη. Αυτός είναι ο λόγος γιατί κάθε φορά λέω τόσα χρόνια στην τηλεόραση έχω δώσει πάρα πολλές συνταγές. Ας μην επαναλαμβάνομαι, ας δημιουργήσουμε και καινούργιες. Καλά, ξέρετε τι θέλω να σας πω, που δεν ξέρω τώρα κι εσείς αν μπορείτε να το δείτε. Βλέπετε την κάτω πλευρά που είναι πιο σκούρα, μπορεί να είναι πάλι μήλο. Στη μέση την κρέμα τη βλέπω. Από πάνω το βλέπω σίγουρα το μήλο. Τι είναι εδώ από κάτω? Λοιπόν, το κάτω είναι η κλασική βάση του μπισκότου του cheesecake. Το μπισκότο το λοιπόν. Έχει ψηθεί, είναι η κρέμα που βλέπεις. Το βλέπετε το καφέ κάτω-κάτω. Μπράβο. Ωραία. Η κρέμα του cheesecake. Ναι. Από πάνω από το άσπρο είναι τα μήλα. Εδώ. Και πάνω από τα μήλα, γιατί έχει και συνέχεια τι το έργο όλο. Πάλι, ρε, έχει ένα crumble. Έτσι για την τραγανότητα, για να έχουμε όλες τις υφές μέσα. Ένα crumble. Κανέλας. Αυτό που είναι σαν ζυμαράκι, έτσι τραγανό και νόστιμο. Το έχουμε αρωματίσει με κανέλα. Εγώ θα σου προτείνω, ωστόσο, αν θες να φας, εκεί έχει κομμάτια, αλλά εντάξει. Δεν με λυπάσαι κανείς. Ωραία, τα έχω πάει, είπαμε. Δεν σπάνε. Τα έχεις πάει εξαιρετικά. Αλλά εντάξει. Ακριβώς για τον λόγο που τα έχεις πάει εξαιρετικά. Και στα καλύτερα των καλυτέρων, αλλά εντάξει, ναι, οπωσδήποτε θα πάρω ένα κομματάκι. Να επιβραβευτείς έτσι λίγο. Ένα μικρό κομματάκι να από εδώ θα το δοκιμάσω έτσι για τη γεύση. Εδώ είναι όλα τα. Απερίμενα σου κάνω και μια πινελιά ακόμα. Αφού το κάνεις, το κάνεις. Ας το κάνουμε σωστά. Τι είναι αυτό? Είναι έτσι και λίγο μια καραμέλα να βάλουμε και εδώ λίγο από πάνω έτσι. Και καραμέλα. Έτσι για να δώσουμε ακόμα μια επιλογή γλύκας και όλα αυτά που αρέσουν στον κόσμο. Cheesecake λοιπόν. Μιλόπιτα σήμερα, δύο συνταγές σε μία, δύο αγαπημένες συνταγές. Θέλω να σας δώσω σιγά σιγά την κάρτα με τα υλικά. Ελένη, μίλησέ μου. Θέλω να μου μιλήσεις, μίλησέ μου. Αν δεν είναι δύσκολο, θα το κάνω αμέσως. Καταρχήν, η κανέλα είναι ό,τι πιο αγαπημένο έχω. Το ξέρω. Παντού. Και στο φαγητό και στο γλυκό. Εγώ ακόμα και μήλα να φάω σπίτι μου, βάζω σε ένα πιατάκι τρία κανέλα. Τρία χρόνια μαζί, οπότε είχαμε τα μανταρίνια, όλα τα χώνω μέσα στην κανέλα. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν είναι ότι ξεχωρίζει η κανέλα. Αυτά μου αρέσει. Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. Έχω μια ισορροπία όλα μαζί. Και η κανέλα και η κρέμα και το μήλο. Ακόμα και αυτό που έβαλες τώρα από πάνω που. Καραμέλα. Να μην το είχε, πάλι ρε παιδί μου, ήταν φανταστικό. Πολύ ισορροπημένη γεύση, πολύ καλή γεύση. Πραγματικά, αν δεν είναι τζαναμπέτικο, θα το κάνω. Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν είναι τζαναμπέτικο. Είναι τα υλικά μας, γιατί έχουμε 4 διαδικασίες, αλλά την έχω πλουστεύσει τόσο πολύ τη συνταγή που πίστεψέ με. Μπράβο. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο, Ελένη μου. Δηλαδή, το ξέρεις πολύ καλά ότι πάντοτε και στα βιβλία που έχω βγάλει, πάντοτε έλεγα ότι το θέμα είναι να κάνουμε γλυκά τα οποία να μπορεί ο κόσμος να τα φτιάξει. Ωραία. Και δεν σου κρύβω, επειδή ο κόσμος πλέον πάει και αγοράζει και υλικά τα οποία έχουν ανέβει τιμές του. Δεν θέλω να πηγαίνει να ψωνίζει υλικά και μετά να μην πετυχαίνει η συνταγή και να λένε κρίμα τα υλικά μου. Οπότε εδώ είμαστε, θα σας δώσω τις οδηγίες, θα σας δώσω τη συνταγή για να πάμε σιγά σιγά να την ξεκινήσουμε. Πάμε να δώσουμε λοιπόν την κάρτα με τα υλικά μας για να φτιάξουμε τη συνταγή μας. 4 στάδια, γρήγορα στάδια. Θα ξεκινήσω με τη βάση. Λοιπόν, για τη βάση θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια τριμμένα μπισκότα, 60 γραμμάρια ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 90 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο.
Θέλω να σου πω ότι είναι η κλασική διαδικασία. Τι έχω κάνει, έχω τρίψει τον μπισκότο μου. Uh-huh. Θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη, την κρυσταλλική, την κανέλα. Εδώ τώρα θέλω να σας πω, αν είστε λάτρες της κανέλας όπως και η Ελένη μας, και εγώ η αλήθεια να μ' αρέσει, μπορείτε να την τζιμπήσετε και λίγο και να βάλετε και λίγο περισσότερο. Και το βούτυρό μας. Ωραία. Αυτά εδώ είναι τα υλικά για τη βάση μας. Και τι θα κάνω, θα τα ανακατέψω με ένα κουτάλι, έτσι ώστε να πάει παντού το βούτυρο. Κλασικά λένε η διαδικασία που κάνουμε όταν φτιάχνουμε ένα cheesecake. Ωραία. Θα το πιέσουμε πάρα πολύ καλά. Ελένη, θα σου ζητήσω πίσω εκεί. Έχω ένα ταψί. Και θέλω να σου πω, επειδή κάνουμε και εμείς cheesecake στο σπίτι, θέλω να πω το εξής, ότι αν δεν κάνω λάθος, το μόνο υλικό εδώ που μπορεί να σκεφτεί κανείς για γλουτένη είναι το μπισκότο. Το μπισκότο. Άρα, για κάποιους που θέλουν να κάνουν το γλυκό χωρίς γλουτένη για να το φάτε κι εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τα μπισκότα, υπάρχουν στην αγορά σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Φυσικά. Το ίδιο τύπου. Mm-hmm. Το τρίβετε και βάζετε όλα τα υπόλοιπα. Δεν βλέπω εγώ κάτι δηλαδή. Έχουμε λίγο αλεύρι στην κρέμα, αλλά και αυτό μπορεί να γίνει αλεύρι χωρίς γλουτένη. Μπορούν να βάλουν πάλι χωρίς γλουτένη για όλες τις χρήσεις. Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Εξάλλου δεν είναι πολύ. Δεν θα σας το δυσκολέψει. Ναι. Έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μείγμα της βάσης μας. Το αδειάζουμε σε ένα ταψί, στο οποίο όπως βλέπεις, Ελένη, έχω ρίξει, έχω απλώσει λαδόκολλα και στα τυχώματα, γιατί θέλω να ψηθεί σωστά, να μην μου κολλήσει στο ταψί μου. Για πιο εύκολα μπορείτε να πάρετε ένα ποτήρι και να πιέσετε τη βάση σας εδώ. Θέλουμε να πατηθεί καλά, να ευθυγραμμιστεί όπως λέμε, για να είναι ίσια η ζύμη του μπισκότου που θα γίνει εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τη βάση μας θα μου την ψήσετε στους 180 βαθμούς για περίπου 10 λεπτάκια, ίσα που έτσι να αρχίσει λίγο να σταθεροποιείται. Εγώ την έχω έτοιμη και την ψημένη. Ωραία, θα τα αφήσω αυτά λίγο στην άκρη. Πάρα πολύ. Εδώ, Ελένη, συγγνώμη, περνάω από πίσω τώρα. Εδώ. Πίσω μου, καλή, είναι δυνατόν, εγώ είμαι μπροστά σου. Εδώ λοιπόν είναι η έτοιμη η ζύμη μας, η βάση του μπισκότου που έχει ψηθεί. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ετοιμάσουμε και την κρέμα μας. Επίσης πολύ απλή διαδικασία η κρέμα. Στο κάδο του μίξερ μας, αν δεν έχετε μίξερ, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Μπορεί να γίνει και με ένα σύρμα χειρό στο χέρι, Ελένη. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται δηλαδή απαραίτητα να πούμε ότι δεν έχω μίξερ, δεν μπορώ να τη φτιάξω. Μέσα εδώ λοιπόν θα έρθω να ρίξω το τυρί κρέμα, γιατί κλασικά ένα cheesecake θέλουμε πάντοτε να έχουμε το τυρί κρέμα. Μέσα λοιπόν το τυρί μας, το γιαούρτι της συνταγής μας, μέσα και το γιαούρτι, εδώ. Ουσιαστικά όλα τα υλικά εκτός από τα αυγά. Τα αυγά θα τα ρίξουμε στο τέλος. Ζάχαρη, αλεύρι. Το αλεύρι βοηθάει στη σταθεροποίηση μετά το ψήσιμο της κρέμας. Ωραία. Τις βανίλιες. Και εδώ θα σας δώσω εναλλακτική. Αν θέλετε να έχετε πιο έντονο το άρωμα της κανέλας, μπορείτε και στην κρέμα να ρίξετε λίγη κανέλα. Εγώ προτιμώ να είναι σκέτη η γέμιση, να έχει το άρωμα της βανίλιας, για να ισορροπήσει με την πάνω κανέλα και την κάτω κανέλα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και χτυπάμε το μείγμα μας και ρίχνουμε σιγά σιγά και τα αυγά μας. Ένα. Δύο. Έχει αλλάξει, πιστεύεις, ο τύπος γλυκών που ο Έλληνας αγοράζει ή φτιάχνει για να έχει στο σπίτι του τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς? Κοίταξε, θα σου πω, Ελένη, έχει αλλάξει σε ποιο κομμάτι? Στο κομμάτι του ότι πλέον, όπως πολύ σωστά πριν ανέφερες εσύ, το χωρίς γλουτένι. Ωραία. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει βγάλει από την καθημερινότητα, από τη διατροφή του, στην καθημερινή τη διατροφή, τη ζάχαρη, βεβαίως, τη γλουτένι, τα πολλά λιπαρά, τα ζωικά. Οπότε αυτό έχει λίγο προσαρμοστεί στην καθημερινότητα. Θέλω να σου πω ότι, μιας και μου τη δίνεις την πάσα αυτή, το δεύτερο βιβλίο που έβγαλα, που είναι το Γλυκά Χωρίς, είναι ένα βιβλίο το οποίο ήταν εμπνευσμένο από αυτές τις κατηγορίες κόσμου που. Δηλαδή, έχεις κάνει ένα βιβλίο που έχεις βάλει μέσα διάφορα χωρίς. Αυτό είναι το δεύτερο. Αυτό είναι το πρώτο και αυτό είναι το τελευταίο, το Γλυκά Παντρέματα. Μάλιστα. Όλα ψεύδω. Είναι εδώ το Γλυκά Χωρίς, γιατί τελικά τα γλυκά είναι για όλους. Αυτό Μάλιστα. λοιπόν το βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς αλεύρι, χωρίς γλουτένι, χωρίς πολλές θερμίδες, χωρίς λιπαρά. Είναι για τον κόσμο ο οποίος θέλει να φάει γλυκό, αλλά για τον ΑΒ λόγο δεν μπορεί να το καταναλώσει. Εγώ πώς και δεν το έχω αυτό, το γιατί από τις εκδόσεις Διόπτρα δεν υπάρχει περίπτωση. Μου τα στέλνουν και ειδικά αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω. Δηλαδή αυτό το ξέρω. Θα σου θυμίσω τώρα. Ναι, για βοήθησέ με. Το δεύτερο βιβλίο είχα έρθει στο πλατό, στο είχα δώσει εγώ στα χέρια. Είχαμε κάνει μια κουβέντα τότε πάρα πολύ καλή. Γιατί και πρέπει να ψάξω τις βιβλιοθήκες μου, γιατί δεν το έχω σε πρώτη. Δεν θα ψάξεις, Ελένη μου, θα κρατήσεις. Το θέλω το. Όχι, δεν θα πάρω το δικό σου προς. Έλα, παιδί μου, τώρα. Εδώ. Μάλιστα. Οπότε, για να συνεχίσω σε αυτό που λέγαμε πριν, οι ανάγκες του κόσμου πλέον έχουν αλλάξει και στο γλυκό. Και εγώ, όποτε μου δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία, φροντίζω και προσπαθώ να σας δώσω και προτάσεις γλυκών που
να καλύπτουν και γευστικά τα γούστα σας όσο περισσότερο γίνεται. Δηλαδή, αλλά... βλέπω τώρα εγώ εδώ λέει, mm-hmm. και γι' αυτό και κάθισα να το δω, λέει εδώ, χωρίς αλεύρι. Mm-hmm. Και λέω εγώ τώρα, και τι θα φτιάξουμε χωρίς αλεύρι. Γυρνάω, μπαίνω μέσα, κάποιοι έξι καυτερή σοκολάτα. Mm-hmm. Α, ωραία λέω. Και έξι σοκολάτα. Ε, ναι, αλλά τι θα μου βάλεις. Για να δω τι λέει. Βούτυρο, ζάχαρη, φιστίκια, αχλάδια, κουβερτούρα. Η σταθερότητα λοιπόν αυτού του γλυκού πώς θα γίνει. Την κουβερτούρα. Από την κουβερτούρα. Πάρε, παιδί μου. Υπάρχουν επιλογές. Αυτό θέλω να σου πω ότι τα γλυκά, γι' αυτό και ο υπότιτλος όλων των βιβλίων μου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τα γλυκά είναι για όλους. Δεν μπορεί, δηλαδή, οκ, okay, εντάξει. Μπορεί και κάποιος που δεν θέλει να φάει αλεύρι, υπάρχουν επιλογές. Να το εδώ, άλλο. Είμαστε στο χωρίς αλεύρι. Cheesecake, σου λέει λεμόνι. Mm-hmm. Ωραία. Για να δούμε κι εγώ τι θα βάλει. Τυρί κρέμα, τυρί μασκαρπόνε, ζάχαρη αυγά, βανιλίτσα, λεμονάκι, αλατάκι, κλείσαμε. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή, αν δεν έχουν πρόβλημα και από την εκπομπή το Σαββατοκύριακο με τη Σύση, mm-hmm. κάποια στιγμή, δεν βάζω πρόγραμμα. Εσύ σε λατρεύει. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, πραγματικά. Και παρόλα αυτά, δεν μου αρέσει να ενοχλώ. Θέλω να είμαι όσο πιο διακριτική φυσικά, γίνεται. Φυσικά, κάποια φυσικά. Στιγμή, λοιπόν, που θα είσαστε κι εσείς σε φάση χαλαρότητας και κάνετε κέφι, mm-hmm. θέλω να διαλέξουμε κάτι από αυτό το βιβλίο, το Γλυκά Χωρίς. Mm-hmm. Μη σου πω ότι πολύ με ενδιαφέρει το Χωρίς Αλεύρι. Αμέ. Κάτι από όλα αυτά και να το κάνουμε. Φυσικά, με μεγάλη μου χαρά. Με πολύ μεγάλη ωραία. Μου χαρά, εννοείται. Τα αφήνω λοιπόν, στην άκρη αυτά. Εδώ, αυτά. Και πάμε τώρα. Εγώ θέλω να σας πω ότι όσο μιλάγαμε τώρα με την Ελένη, παράλληλα άδειασα την κρέμα μου, η οποία ενσωμάτωσε και τα αυγά πάνω από τη βάση του μπισκότου. Ωραία, μέχρι εδώ έχουμε το cheesecake. Και πάμε τώρα να κάνουμε το cheesecake μιλόπιτα. Τι έχω κάνει, θα διάσω λίγο τα μήλα μου γιατί τα είχα βάλει για να μην μου μαυρίσουν. Έχεις βάλει πράσινο μήλο. Μπράβο, έχω γιατί βάλει. Είναι πιο τραγανιστό ή δεν θέλει καθόλου τη λίγη. Το πράσινο για να μην μήλο... διαλύεται, το κάνεις. Γιατί έχει καλύτερη αντίθεση. Μ' αρέσει πολύ η γεύση του και το άρωμά του και κάνει καλύτερη αντίθεση. Εννοείται ότι αν κάποιο θέλει μπορεί να βάλει και κόκκινο μήλο, έτσι. Αλλά εμένα και η τραγανότητα που έχει, γιατί είναι λίγο πιο τραγανό από είναι κόκκινο. Είναι πιο τραγανό. Αλλά και τα γεύση... κόκκινα είναι δύο διαφορετικά. Μπράβο, υπάρχει το μαλακό κόκκινο μήλο και υπάρχει και το λίγο πιο σκληρό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ό,τι θέλετε σε αυτό, εγώ απλά προτείνω το πράσινο γιατί μ' αρέσει περισσότερο η αντίθεση που κάνει. Κλασικά τα καθαρίζουμε, τα κόβουμε στα τέσσερα και στη συνέχεια θέλω να μου τα κόψετε σε μικρά κυβάκια. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι και δικό σας, στο δικό σας γούστο από την άποψη πόσο έντονα θέλετε να φαίνεται στο δόντι που λέμε το μήλο. Ωραία. Εδώ και το άλλο μήλο. Εδώ. Μικρά κυβάκια, έτσι, ξαναλέω, όπως θέλετε εσείς. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε αντί για μήλο να βάλετε και αχλάδι. Γιατί είναι συγγενικά φρούτα αυτά, οπότε μπορείτε και να βάλετε ή και μισά-μισά ή μόνο αχλάδι. Εδώ λοιπόν και τα μήλα μας και πάμε να ρίξουμε μέσα στα μήλα μας την κανέλα της συνταγής, μέσα και η κανέλα, και τη ζάχαρή μου. Και έτσι απλά και εύκολα θα έρθω να τα ανακατέψω. Λεμόνι θα βάλεις καθόλου? Όχι, ξέρεις τι, λεμόνι είχα βάλει στο νερό που τα κρατούσα μέχρι να ξεκινήσουμε. Μπράβο. Τώρα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται γιατί θα μπει, θα ψηθεί κατευθείαν μετά. Το πρώτο γλυκό που έκανα στη ζωή μου, που δεν έχω παίξει πολύ με γλυκά, είναι η μιλόπιτα. Okay. Η πιο απλή μορφή, ναι, δηλαδή. Ναι. Το ανοιχτή, εννοείται. Mm-hmm, mm-hmm. Από κάτω το ζυμαράκι, που όσο και να είσαι άσχετος, λες θα το πετύχω, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, αφού μου δίνουν ακριβώς το. Και από πάνω το μιλαράκι. Και θυμάμαι πόσο χαρούμενη ήμουνα, γιατί εξακολουθώ να ξέρεις, να θεωρώ στο δικό μου μυαλό, αναλόγως πόσο ο καθένας δουλεύει μέσα στην κουζίνα, το γλυκό το έχω πιο δύσκολο από ότι το φαΐ. Εντάξει. Το φαΐ δεν φοβάμαι. Θα μπω, ναι. Μπορώ να φτιάξω και δικιά μου συνταγή. Ποια είμαι, ρε παιδί μου. Όχι, αλλά στο γλυκό τρέμω. Μην πειράξω κάτι και δεν μου βγει. Αυτό συμβαίνει και τι εννοώ συμβαίνει. Ότι το πλεονέκτημα που μας δίνει το φαγητό είναι ότι και με το μάτι δοκιμάζεις εκείνη τη στιγμή. Λες, θα ρίξω λίγο. Εδώ δεν παίζει αυτό. Εντάξει, η μόνη δυσκολία που έχει είναι ότι θέλει λίγο να είσαι πιο τυπικός στα γραμμάρια. Έριξα λοιπόν και τα μήλα από πάνω και πάμε τώρα να τελειώσουμε τη συνταγή μας με το crumble, γιατί το crumble είναι αυτό που θα μου δώσει την τραγανότητα. Εννοείται ότι αν θέλετε, ακόμα και έτσι, μπορείτε να το ψήσετε έτσι, χωρίς. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να βάλει το crumble και να το κρατήσει έτσι. Ναι. Μια χαρά θα είναι, νοστιμότατο. Δεν το συζητώ. Απλά το crumble δίνει αυτή την τραγανότητα από πάνω. Άρα για να τα πούμε μία εντάχειο, θα βάζεις γάντια και βάλεις και τα υλικά. Mm-hmm. Έχουμε τρύψει το μπισκότο μας. Μπισκότο μας. Το έχουμε ενοποιήσει με... ζάχαρη, μπράβο, βούτυρο και κανέλα. Μάλιστα. Μετά το πιέζουμε κάτω-κάτω και το βάζουμε να ψηθεί στους 170, είπες. 180, 170, περίπου 15 λεπτά. Ίσα-ίσα να λίγο στεγνώσει, λίγο μη φανταστείτε, να ενοποιηθεί πιο πολύ. Κατόπιν έχεις ετοιμάσει τα κρέμα. Μιλαράκια. Και παίζεις με την κρέμα σου. Ναι. Η κρέμα γίνεται. Η κρέμα είναι όλα τα υλικά μέσα. Τη κρέμα. Τα χτυπάμε στο μίξερ μας και είμαστε μια και χαρά. Είμαστε έτοιμοι. Αδειάζουμε πάνω από τον μπισκότο. Τα μήλα τα κόψαμε, ζάχαρη, κανέλα τα ρίχνουμε από πάνω. Και το crumble τι είναι? Βούτυρο, ζάχαρη, αλεύρι και κανέλα. Ωραία.
Και έρχομαι και το δουλεύω με τα χέρια μου. Το crumble, το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν θέλουμε να ετοιμάσουμε μια ομοιόμορφη ζύμη, όπως φτιάχνουμε στις τάρτες, ας πούμε, για παράδειγμα. Mm. Δεν μας ενδιαφέρει. Όταν με κοιτάς έτσι με στα μάτια μου, το ξέρεις αυτό. Έλα, βρε Χρήστο. Λένει, άχρε, λένει, άχρε, λένει. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν όχι, σε χρόνια. Όχι, βέβαια. Τι να, ίσα-ίσα που γίνονται και καλύτερα. Έτσι. Φω, τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα, Ελένη. Ελένη, πες μεγάλη κουβέντα. Ελένη, φέρε κοντά το τσίζι για να ρίξω πάνω το κράμπλ τώρα. Έρχομαι. Λοιπόν, βλέπετε, θέλουμε αυτό το πραγματάκι να γίνει ουσιαστικά είναι ωραίο αυτό. Σαν θερματιστό του πάει. Η αλήθεια είναι του πάει γιατί δίνει τραγανότητα. Είναι ωραίο, το θες κι εσύ. Δηλαδή, σ' αρέσει την ώρα που το τρως αυτό το λίγο κρατσακρούτσα που σου ενοποιεί και τα μιλαράκια σου. Είναι πολύ ωραίο. Καταρχήν, είναι ακόμα πιο ωραίο όταν μπει αυτό, αν θέλεις να βάλεις και μια μπάλα παγωτό για να το κάνεις τελείως μεγάλη απογείωση μετά να πεις. Δεν φτάνει που έκανα το σούπερ γλυκό, βάλε και μια μπάλα από πάνω βανίλια και φύγε όπως είσαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το γλυκό έχει τελειώσει τώρα. Ωραία. Ναι. Μπαίνει από πάνω το κράμπλ και θα μου το ψήσετε σε μπεν μαρί. Δηλαδή, θα μου βάλετε μία λαμαρίνα με νερό και θα το βάλετε μέσα σε μπεν μαρί για να μην κάψουμε τη βάση του μπισκότου. Γίνεται αυτό. Ούτε που θα το φανταζόμουν. Ναι. Καταλάβατε γιατί σας λέω δεν παίζουμε με τα γλυκά. Όχι, δεν παίζουμε. Και θα το ψήσετε στους 180 βαθμούς για μία ώρα ακόμα. Θα το δείτε αυτό έχει να κάνει και με τους φούρνους σας. Θέλω να σε ρωτήσω. Είναι δύσκολο. Όχι, γι' αυτό το ξαναείπαμε τώρα μία. Γιατί ξέρεις, μπορεί να βλέπουν πιατάκια, πραγματάκια, ναι, αλλά εντάξει. Απλά είναι για να μην χάνει χρόνο να τα έχει όλα μπροστά μπράβο. Του, μοιρασμένα έχω κτλ. Για να κασμούσουμε, εγώ τα ξέρω. Δεν, όχι, μα όχι, και έτσι είναι καλύτερα να είναι οργανωμένο γιατί δεν προχωράει αλλιώς το ίδιο καλά. Ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάντρεμα. Είναι πάντρεμα κι αυτό. Είναι... Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο γλυκό. Χριστουγεννιάτικο, ε. Mm. Κοίταξε, επειδή η καταγωγή μου είναι από Σπάρτη που έχω μεγαλώσει, τα θυμάσαι τώρα και με τον πατέρα μου, με το ζαχαροπλαστείο εκεί, οι δίπλες είναι από τα γλυκά τα οποία θυμιζόμαστε. Μπορώ να σου πω λοιπόν ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι δίπλες. Τώρα με μελομακάρονο και κουραμπιά, αυτό το μπιφ που υπάρχει, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω, ρε παιδί μου. Μπορώ να κάτσω κάτω και να φάω μια πιατέλα μελομακάρονα και την ίδια στιγμή να κάτσω κάτω και να πω ότι πω τελικά ένα κουραμπιά ήθελα για να πάει, ξέρεις, λίγο από πάνω να σβήσει. Αυτό. Ελένη. Αχ, Ελένη, αχ, Ελένη. Σε χάρηκα πολύ, αλλά όχι αυτό που λέμε σε χόρτασα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Α, θα σου πω κάτι. δεν είμαι για χόρταση. δεν είμαι για χόρταση, μας βλέπει και ο κόσμος. Μπορεί να πει, α, να τον χορτάσω εγώ τον Χριστό. όχι, όχι, δεν είμαι για χόρταση. Είμαι τόσο όσο, γιατί εγώ θα ξανάρθω. Να ξανάρθω. Εσείς δεν θα μου πει, όχι, το ξέρω, εντάξει, είμαι σίγουρος. Δεν θέλω να δημιουργούμε προβλήματα. Δεν θα δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα. Όπως και να έχει, καλά να είμαστε. Εγώ χάρηκα. Πάρα πολύ που σε ξαναείδα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Χρήστο μου, πολύ. Να έχεις μια υπέροχη χρονιά. Χρόνια εσύ. Πολλά για τη γιορτή σου την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Όχι την άλλη, την παραπάνω. Δευτέρα γιορτάζεις. Να έχεις πραγματικά μια υπέροχη χρονιά και να είναι η ζωή σου έτσι γλυκιά σαν τα γλυκά που μας κάνεις. Αχ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ. Εγώ. Θα εγώ. Σε δούμε το Σαββατοκύριακο. Ναι. Εγώ πάλι θέλω να σας πω ότι αν θέλετε πραγματικά να χαλαρώσει το μυαλό σας και να μην πιέζετε για το τι θα φτιάξω για να απολαύσω αυτές τις γιορτινές μέρες παρέα με τους φίλους μου ή αν έχετε φτιάξει τη δικιά σας οικογένεια, τα παιδιά σας, τον αντρούλη σας, την παρέα σας, τότε θα σας έλεγα ότι πραγματικά αυτό το βήμα της Κυριακής που έχει μέσα, καλά έχει πάρα πολλά περιοδικά που μας ενδιαφέρουν και που θα περάσετε πολύ ωραία, αλλά αυτό εδώ, αγόρια και κορίτσια μου, είναι ένα βιβλίο που θα σας λύσει τα χέρια. Τα χέρια τα οποία θα απολαμβάνουν να το ξεφυλίζουν και να βρίσκουν, να ανακαλύπτουν τι, ό,τι λέει και ο τίτλος τους, γιορτινά και αγαπημένα. Δηλαδή, δεν θέλεις να πιεστείς για το τι θα φτιάξεις. Άνοιξε λοιπόν και θα δεις ιδέες για σαλάτες μοναδικές και λέω για σαλάτες, γιατί οι σαλάτες εκτός από γεύση μας δίνουν και φανταστικό στόλισμα πάνω στο γιορτινό μας τραπέζι. Είναι πολύ ωραία αυτά που ξέρουμε και τα εύκολα που λέμε στο μυαλό μας. Ωραία, θα κόψω λάχανο καρότο. Πάρα πολύ ωραία. Θα ρίξω από πάνω και λίγα ροδάκια να το κάνω λίγο πιο αυτό. Εντάξει, το μαρουλάκι. Πολύ ωραία. Αλλά αυτά τα τρώμε και τις μη γιορτινές μέρες. Δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις αυτά με άλλο τρόπο και να τα κάνεις και στο μάτι ωραία και μια πρόταση για τους δικούς σου ανθρώπους διαφορετική. Είναι κάθε μέρα. Τι λέει ρε παιδιά, περιμένουμε το γιανιού. Είναι κάθε μέρα γιορτή και το γιανιού. Όχι.
Τι. Παροιμία τι λέει. Δεν είναι κάθε μέρα τα γιανιού. Καλά το είπα εδώ. Είναι κάθε μέρα τα γιανιού. Λοιπόν, όχι βέβαια. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το βιβλίο, για να παίρνουμε ιδέες. Και να σας πω και κάτι. Στο τέλος έχει και κάποια πολύ κλασικά γλυκά. Εμένα αυτό που δεν κατάφερα ποτέ μου να φτιάξω, γιατί με τρομάζει, αλλά πραγματικά αν το φτιάξετε θα συγκινηθώ για όλους σας, είναι αυτό. Πεθαίνω για αυτό το γλυκό. Κράτς, κρούτς και γεύσεις φοβερές. Δεν υπάρχει αυτό το γλυκό. Είναι σαν να το βλέπω και σαν να το τρώω. Αυτό το γλυκό θα ήθελα να δω μπροστά μου, αλλά σωστό και περιποιημένο. Για να δω, γιατί εδώ πέρα έχει και αυτό το καλό, ότι μου γράφει το βαθμό δυσκολίας. Για να δω εδώ τι λέει. Α, λέει 2/3. Δηλαδή μπορεί και να το παλέψω. Λέω εγώ. Τι να σας πω. Φοβάμαι. Προτιμώ να πάω... 1/3. Ναι. Όχι. Εγώ προσωπικά προτιμώ να μου το φέρει κάποιος. Δηλαδή. Έτοιμο. Δεν θέλω να χαλαστώ να μην το πετύχω. Που εδώ τα έχει τόσο αναλυτικά που δεν είναι δύσκολα. Αλλά ρε παιδί μου, σου λύνει τα χέρια για όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει, κάνε ένα ωραίο ψαρονέφρι. Ναι, ξέρεις να κάνεις κι εσύ, Ελένη μου, ψαρονέφρι, αλλά εγώ θα σου το κάνω ωραίο. Με κρεμμώδη σάλτσα κρασιού, με μήλο, με κυδόνι. Σου δίνει ιδέες. Γεμιστή γαλοπούλα. Τη φοβάμαι, αλλά χοιρινό πουτί δεν φοβάμαι. Θα ορμήσω να το κάνω με άρωμα εσπεριδοειδών στη γάστρα. Γάστρα λέμε, η απόλυτη επιτυχία. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, εμείς τα μάθαμε πιο μετά από εσάς. Λοιπόν, roast beef. Πολλές ιδέες για φαγητά μέσα, πραγματικά μία και μία. Για να φτιάξεις αυτό που θέλεις, να καλύψεις και 5 ανθρώπους και να περάσετε συγκλονιστικά. Παιδιά, αυτό το βιβλίο παίζει κάθε χρόνο. Πάρτε το τώρα, γιατί είναι και πολύ περιποιημένο, πολύ ωραίο. Βήμα της Κυριακής, μην το χάσετε. Και αν είσαστε σαν και εμένα, δηλαδή σας αρέσει το κρασάκι, για μένα το φτιάξανε. Σου λέει χειμώνα, θα μιλήσουμε για μπύρα στο καλοκαίρι. Εγώ θα σας περιμένω να το βγάλετε το τεύχος, γιατί αγαπώ και την μπύρα. Λοιπόν, ο μαγικός κόσμος του καλού κρασιού. Εδώ. Κάθισαν οι άνθρωποι, μελέτησαν και βρήκαν. Τι να σας πω, θα το χαζέψω μαζί με εσάς γιατί μ' αρέσει. Άσε που μ' αρέσουν και οι εικόνες. Άσε που μ' αρέσει να γνωρίζω νέα κρασιά. Ελληνικά πάντα μιλάω. Γιατί έχουμε ωραία κρασιά εδώ. Εντάξει, το ξέρετε, αλλά εγώ να μην σας το πω. Έχουμε ωραία κρασιά. Πολύ ωραία κρασιά. Περνάω από πίσω. Α, εντάξει. Γεια σου, λουλούδι. Ελένη, γουργουρίζει η κοιλιά μου, ε! Ο πρόλογος δεν ήταν, ναι, αλλά ξέρεις, έλεγα χθες στην Ελένη, θέλω, λέω, όταν θα φύγω, να πει στην Άνση το εξής. Μπράβο της, που το έχει κρατήσει. Όχι, έχει σημασία αυτό. Εσύ το αναγνωρίζεις, γιατί έχεις περάσει δύσκολα. Και πραγματικά, σε έχω δοκιμάσει πολλές φορές με το «Δε θα φας σήμερα» που μοσχοβολάει. Και μετά ντρέπομαι που στο λέω, γιατί λέω ο άνθρωπος... Όχι να μην ντρέπεσαι, να με δοκιμάζεις για να είμαι σίγουρος. Μα δεν το κάνω για να σε δοκιμάζω. Εγώ το λέω από αγάπη, γιατί το καλό φαΐ, το ωραίο, μ' αρέσει να το μοιραζόμαστε. Γιατί εμένα, εγώ το αγαπώ το φαΐ. Σε γαργαλάει παντού. Μπράβο σου και λέω, πες της, είναι πιο όμορφη από ποτέ. Ευχαριστώ. Ήτανε και το make-up φανταστικό, το κραγιόν, αυτά τα ροζ που μου βάζει, μου αρέσουν πάρα πολύ. Το ξέρω, Ελένη, το πάω άχαστο. Άχαστο. Γιατί εγώ, Ελένη, δεν έχω γίνει πολύ νόστιμο. Εσύ είσαι κουκλάκι. Πολύ νόστιμο. Κουκλάκι. Έχουμε τίποτα με επιτυχία. Όχι. Θα έρθει όμως. Άντε, εγώ λέω 3 χρόνια που λέω. Θα έρθει. Να δούμε. Έρχεται. Το νιώθω εγώ. Άκου που σου λέω, το νιώθω. Αμήν. Εσύ πώς είσαι, Λουλούδι μου, σήμερα. Εγώ σκέφτομαι την κατάσταση καλά. Την κολοκυθόσουπα που έχει μέσα να το βιβλίο. Γιατί εσύ πάντα, αυτές τις εποχές, πάντα μία μέρα έκανες ένα σούπερ wow φαγητό. Κάνω 3. Αν είναι σωστά. 3, όχι 2. Πάρει πολύ αέρα. 3. Να σου δώσω και το wine guru, να σου δώσω και τα γιορτινά αγαπημένα. Οπωσδήποτε θα φτιάξω. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου χρειαστεί. Οπωσδήποτε. Έχω πολύ, θα γίνω πολύ νοικοκυρά φέτος. Γεια σου, baby. Πώς είσαι. Πώς είναι η κατάστασή μας σήμερα. Είναι πολύ καλή. Πήγα και είδα μια ταινία και ήρθα στην ώρα μου. Ευχαριστώ. Είπε κανείς τίποτα. Όχι, είναι καλή. Ξεκίνησε από το πρωί, είδα μια ταινία, αυτό δεν με ρωτάει. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Είδες καμιά ταινία που είναι τώρα κοντά ή θα μας πεις... Α, τώρα παιδιά δεν μπορώ, θα σας τα πω το Μάρτιο που θα βγει η ταινία. Για την άλλη εβδομάδα. Μπράβο μας. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πήγε και 53. Τι έλεγα τόση ώρα. Λοιπόν, 10 φίλες θα το αποκτήσετε. Και έξτρα μπόνους, γιατί μπορώ και στις 10 θα δώσω και αυτό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας άνθρωποι, σαν και εμένα, που το εκτιμούν αυτό και θέλουν να μαθαίνουν. Και επειδή είναι πολύ ωραία έκδοση, εγώ θα σας το δώσω. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, ναι, στο Ελένη, παπάκι, megatv.com. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, καλά, αυτό το βήμα,
μην το χάσεις. Εσύ θα χάσεις. Α, τώρα βέβαια. Μη σας πω, με τις καμπάνες μου κάτω έτοιμη είμαι. Έτσι θα βγω. Θα κάνω όλα τα χορευτικά. Έβλεπα προχτές πάλι αυτό το ίντερνετ τελικά. Κάτι μας κάνει σε όλους. Για όλους. Όπω καλά λένε. Εμένα μου το λένε τα παιδιά μου. Καλά, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό. Μπαίνεις και κολλάς, ρε παιδί μου. Σαν να χαζεύεις εκεί πέρα, ξεχνιέσαι. Και πού να δεις το TikTok. Εκεί είναι δυσκολία. Λοιπόν, γι' αυτό μου μιλάνε πολύ, επειδή δεν έχω λογαριασμό, δεν ξέρω τι γίνεται. Μόνο αν μου στείλει κανείς σας κάτι και ανοίξει κιόλα το mail μου. Αλλά πραγματικά το βλέπω και σε μένα που τα κοροϊδεύω κιόλα, ότι έτσι και μπω και κάθομαι να χαζέψω, ναι. Μπορεί να ξεχαστώ. Εθισμό, βγουν 20 λεπτά έτσι. Δηλαδή, ναι. Έχω κολλήσει με τον Τραβόλτα που χορεύει. Δηλαδή, αυτά τα πόδια του έλεγα τα έκανε αληθινά, τα χόρευε έτσι στο πυρετό του Σαββατόβραδο. Μου βγαίνει συνέχεια στο Instagram, δεν ξέρω γιατί. Μου βγαίνει συνέχεια μπροστά μου. Σου ανεβάσω τα χορευτικά, τα έχω όλα σε βίντεο το Σάββατο το βράδυ. Θα σου ανεβάσω από 4 ταινίες που χορεύει ο Τραβόλτα για σένα. Να έχω τρελαθεί, σου λέω. Ήταν χορευταράς. Η μητέρα του Τραβόλτα δίδαξε και τον Πάτρικ Σουέζη ή η μητέρα του Πάτρικ Σουέζη και τον Τραβόλτα. Ξέρετε, φορές ευχαριστώ, είσαι δικός μου. Ευχαριστώ, άμα Τζακ, σ' άλλο έτσι. Μόνο εγώ τα πετάω αυτά. Λοιπόν, όχι, αλήθεια, ξέρω ότι η μητέρα του ενός δίδαξε και τον άλλον χορό. Σαν την πολύ ταινίσαι, ο θεολόγο αυτό. Είναι αυτή η ερώτηση. Του Πάτρικ Σουέζη τον Τραβόλτα. Δεν ξέρω το όνομά του, αλλά να δω ποιος θα τον βρει πρώτος. Είναι ένας Άγγλος, αδύνατος, μακρουλός πολύ. Ψηλός πάρα πολύ. Έχει πάει σε ένα από αυτά τα προγράμματα του Λονδίνου που είναι ένας που τους βάζει όλους και χορεύουνε. Αυτός μου βγαίνει συνέχεια, αλλά κάθομαι και τον χαζεύω 100 φορές τον ίδιο. Α, κατάλαβα. Πολύ στενούλης αυτό. Έχει πάρει... Κατάλαβα, όχι. Έχει όχι. Πάρει και υποψηφιότητες, πρέπει να παντρεύσει και πρόσφατα. Κατάλαβα, έχει περάσει Oxford Πανεπιστήμια, φοβερά. Με εντυπωσίασε. Αλλά και Όσκαρ μαζί. Πώς κολλάνε όλα αυτά, δεν ξέρω. Ο Λόκι. Ναι. Πώς τον είπες. Θα τον βρούμε. Λοιπόν, αυτός μου βγαίνει συνέχεια. Παίζει τον Λόκι. Καλά, λέω, χορεύει φανταστικά. Τι ρυθμό. Τι ρυθμό, δεν ξέρω ούτε ο Λόκι ποιο είναι, ούτε ποιος είναι. Όχι. Τέλος πάντων. Αλλά χορεύει με ρυθμό. Εμένα, παιδιά, ακόμα και σήμερα με εντυπωσιάζει πιο πολύ να δω έναν άντρα με ρυθμό. Ναι, όχι να μου χορέψει ένα χορευτικό. Ό,τι κάνει να είναι με το ρυθμό μέσα του. Αχ, άρα, είναι άρση άντρα δηλαδή. Εχθές ήταν ο Πασχάλης εδώ και λέει πάμε παλαμάκια και βάραγες. Α, το ξέ. Μόνο του, πώς το λένε. Κάπου ένα παλαμάκι στο άσχημο. Το δικό σου. Άκυρο παλαμάκι. Τι κάνεις. Λόγω κοντού φορέματος σας είχα γυρίσει την πλάτη γιατί έπρεπε το σταυροπόδι να είναι συγκεκριμένο. Ναι, αυτόν λέω. Tom Hiddleston. Πώς? Tom Hiddleston. Εντάξει. Ο φωστήρας μας. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά μιλάμε ωραία, ο τύπος. Καταπληκτικά. Δεν υπάρχει η κίνηση που έχει, αφού λέω τον έχουν μοντάρει. Δεν είναι τα πόδια του αυτά. Τα ποδάρια. Όχι. Παιδιά, όμως ο ρυθμός είναι έμφυτος. Σας το λέω εγώ που δεν τον έχω. Δηλαδή, πραγματικά. Και σε παλαμάκι εκτός. Σε παλαμάκι και κάνει χθες κάποια στιγμή. Ναι, ήταν. Το κάνει πολύ σωστά. Κάνει πολύ σωστά. Λέει στην αρχή ο Πασχάλης. Πάμε παλαμάκια μόνο. Βαράμε εγώ με την Ελιάνα κανονικά και ακούω ένα. Γυρίζω το κεφάλι μου, λέω, τι ρέστα είναι αυτά. Να καλά, θα τύχε. Με την Ελιάνη. Εγώ το άκουγα σου λέω, αλλά είχα γυρίσει πλάτη από εσάς. Κάνουμε ένα, δύο, κόνα. Και μετά κάνει το χειρό. Λέω, τους λέω, δεν έχεις ρυθμό καθόλου. Μου λέει, α, καθόλου. Και μετά λέει στο τέλος στον καναπέ ο Πασχάλης. Πάμε τώρα, λέει, διπλό. Ναι, γιατί είναι το πάραδο σου, λοιπόν. Λέω, τελειώσαμε. Τελειώστε, δεν θα καταβαραδρωθεί. Και μου λέει εκείνη την ώρα, η αλήθεια είναι ότι σε λυπάμαι λίγο. Λυπάμαι με τίποτα. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου το ρυθμό μέσα τους. Δεν το πιάνουν, δεν πιάνουν τον τόνο. Δεν το καταλαβαίνουν όσοι το έχουν. Δηλαδή, θα τη ρωτήσουμε, το καταλαβαίνουμε. Εγώ το παλαμάκι, πες ότι μπορεί κανείς να μην το προσέξει. Πρέπει αυτός που έχει το δυστυχώς το αυτή που ενοχλείται. Εγώ νόμιζα ότι το έκανα σωστά. Θέλω να σου το πω. Δηλαδή ότι το είχα. Απίστευες ότι το είχε. Το είχα σε ένα βαθμό, όχι ότι ήταν τόσο τραγικό. Τραγικό δεν είναι προς Θεού, αλλά ήταν τελείως. Αυτοί που δεν έχουν το ρυθμό πρέπει να χορεύουν. Ενώ όχι πρέπει. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή. Για μένα, αν με ρωτάς, όλοι πρέπει να χορεύουν. Όλοι. Πρέπει να το βγάζουν αμέσως και να χορεύουν. Είτε έχουν το ρυθμό, είτε δεν τον έχουν. Αλλά είμαστε λίγο τρέφομαι. Είναι φάλση μόνο. Αυτοί ενοχλούν. Άρα σας ενοχλεί πιο πειράζει. Πολύ ο ήχος παρά η κίνηση. Βέβαια. Πάρα πολύ. Νομίζω γιατί κάπως είμαστε κάπως λίγο καλά όλοι άριθμοι. Εδώ. Καλά, μια και μα ρώτησε. Εμείς είμαστε όλοι λίγο άριθμοι εκτός από το Θοδωρή. Καλά. Δεν είναι καθόλου. Και την Αλεξάνδρα που δεν ξέρω.
Όχι, και χορεύει και ωραία. Καμικάζι DJ. Θα το κρατήσω. Ο καμικάζι DJ. Καμικάζι. Νίντζα. Και η Αλεξανδρούλα μας δεν ξέρει. Μέλη να φανούν τα ταλέντα της Αλεξανδρούλας. Έλατε, σιγά σιγά μας τα ξεσηκώνει. Θέλει να μας τα δώσει όλα μαζί. Λίγα, λίγα και καλά. Οπότε, Αλεξάνδρα μου, έτσι σιγά σιγά για να μπαίνουμε και στα θεματάκια μας. Πες μου λίγο, εξήγησέ μου. Διαβάζω, επιστημονικό αμερικανικό περιοδικό ανακήρυξε, λέει, επίτευγμα της χρονιάς του 2023, τα πολυσυζητημένα φάρμακα απώλεια βάρους για τους διαβητικούς. Και η ερώτηση που έχω να σου κάνω, αυτό τώρα το επιστημονικό περιοδικό ανακήρυξε επίτευγμα της χρονιάς αυτό, είναι καλό ή κακό? Θα σας πω, είναι γιατί καλό. Δεν το κατάλαβα. Είναι καλό από την άποψη ότι το χαρακτήρισε επίτευγμα της χρονιάς στο συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο είναι για το διαβήτη, από την άποψη ότι έχει την τρομερή ιδιότητα αυτός που το παίρνει να χάνει βάρος. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλό για τους ανθρώπους π.χ. που είναι παχύσαρκοι. Ναι. Χάνουν πολύ εύκολα βάρος, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύουν ούτε από εγκεφαλικά ούτε από εμφράγματα. Ναι. Από αυτή γιατί την άποψη. Διαβάσει... Είναι αμφιλεγόμενο το θέμα. Τόσο καιρό λέμε ότι ένας που δεν έχει διαβήτη, γιατί να πάει να πάρει φάρμακα του διαβήτη. Ας ξεχάσουμε το θέμα, δυνατίζει. Εγώ σου λέω ομορφαίνει, σε κάνει πιο χαρούμενη. Πιο... Όχι, είναι κάτι, για κάτι άλλο. Έχει ένα συστατικό μέσα, έχει την, στο να χάνει βάρος αυτός που το παίρνει, χωρίς να έχει σημαντικές παρενέργειες. Δηλαδή, ο γιατρός μπορεί να το γράψει και σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με το βάρος του, δηλαδή έχει πολύ παραπάνω κιλά, με αποτέλεσμα να τα χάσει πιο εύκολα και έτσι να μην κινδυνεύει ούτε από καρδιακές παθήσεις ούτε από εγκεφαλικό. Αυτό από αυτή την άποψη είναι καλό. Ότι ανακηρύχθηκε φάρμακο της χρονιάς με την έννοια ότι αποτελεί τη βάση για να γίνει μια επεξεργασία φαρμάκου, έτσι ώστε να υπάρξει ένα χάπι αδυνατίσματος γενικά για τους ανθρώπους που έχουν βάρος. Γιατί είναι αμφιλεγόμενη η είδηση. Δηλαδή, από την άλλη μεριά, υπάρχουν 1500% παραπάνω περιστατικά σε κλήσεις για κέντρα δηλητηριάσεων στην Αμερική από υπερκατανάλωση. Πώς να το πω, αυτό είχε να κάνει με την ψυχολογία. Ναι, δεν παίρνανε ναι, αλλά αυτό θέλω να ρωτήσω. Ακριβώς. Πρέπει ένα επιστημονικό περιοδικό να λαμβάνει υπόψη του την κακή χρήση που γίνεται ενός όντως θαύματος. Φυσικά, αλλά ένα φάρμακο δεν κάνει μόνο για ένα πράγμα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να το πάρει γιατί μπορεί να έχει ένα πρόβλημα για τον διαβήτη, άλλος μπορεί να το πάρει επειδή έχει ένα πρόβλημα με το βάρος του. Δηλαδή, αυτά τα συγκεκριμένα φάρμακα. Συγγνώμη, δεν απευθύνονται μόνο. Ένα φάρμακο για το διαβήτη, συνταγογραφείται και για την παχυσαρκία. Ναι, μπορεί να συμβεί σε πολλά φάρμακα αυτό. Ναι, βέβαια, αλλά αν συνταγογραφείται, όντως, ένας παχύσαρκος άνθρωπος δεν κινδυνεύει μόνο από το διαβήτη. Λέω και σου λέω ότι άμα το παίρνει σωστά, δεν παθαίνει τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει σοβαρές παρενέργειες από αυτή την άποψη. Όχι, όχι. Έχει να κάνει καταρχήν με το βαθμό τι εννοούμε παχύσαρκος. Δηλαδή, γιατί επειδή τρελαίνεται ο κόσμος, γιατί το όριο του πόσα κιλά παραπάνω είσαι είναι πολύ υποκειμενικό. Τώρα μιλάμε για ασθενείς αντικειμενικά. Με ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν κανονικά. Όχι που έχουν 20 παραπάνω κιλά και θα πάνε να πάρουν τα συγκεκριμένα φάρμακα γιατί πρέπει για να τα χάσουν. Για αυτούς λοιπόν δεν είναι επανάσταση. Για αυτούς δεν είναι μια χρονιά τομή σε αυτό το πρόβλημα. Φυσικά γι' αυτό χαρακτηρίστηκε και επίτευγμα. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, γιατί θα ξεχάσουν και αυτό που ξέρουμε. Άνθρωποι έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που βλέπουν μόνο την έξοδο δεν από τη ζωή. Είναι το μη, να σας πω εγώ πώς το σκέφτομαι πολύ απλοϊκά. Αυτό το φάρμακο δεν φτιάχτηκε για να καταπολεμήσει την παχυσαρκία. Φτιάχτηκε για κάτι άλλο και από σπόντα ακριβώς καταλάβαμε ότι λειτουργεί και έτσι. Άρα γιατί είναι το μη? Όχι. Το μη είναι για τους παχύσαρκους. Για αυτούς που όντως έχουν πρόβλημα. Δεν φτιάχτηκε για τους παχύσαρκους. Το πήρε το κατάλαβα. Όταν θα φτιαχτεί αυτό που λέει τώρα η Αλεξάνδρα, ότι θα φτιαχτεί με αφορμή αυτό ένα φάρμακο για τους παχύσαρκους, τότε να το πω χαρακτηρίζει. Υπάρχει μία βάση και ένα μοτίβο στο οποίο πάνω μπορούν να σταθούν. Από την άλλη μεριά, βλέπεις όμως ότι τόσο καιρό συζητάμε για το political correct και πόσο όλοι πρέπει να αγκαλιάζουμε το σώμα μας και πόσο ωραίο πρέπει να είναι η εξωτερική μας εμφάνιση. Και βλέπεις ότι τελικά, συγγνώμη που θα το πω, είναι βαθιά υποκριτικό, γιατί την ώρα που λέμε όλο αυτό το πράγμα, έρχονται χιλιάδες ανθρώπων, για να μην πω εκατομμύρια, που προσπαθούν και πασχίζουν να αλλάξουν το σώμα τους με όποιο κόστος. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και κόστος και για τους άλλους. Με όποιο κόστος. Γιατί στερούν το φάρμακο από τους διαβητικούς. Φυσικά, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί όντως έχουμε μιλήσει και με άτομα τα οποία έχουν διαβήτη και λένε ότι ψάχνουν, βγαίνουν για σαφάρι στα φαρμακεία, γιατί δεν βρίσκουν το φάρμακο, μα επειδή κάποιοι το παίρνουν. Πέρα από αυτούς, ρε παιδιά, που πράγματι είναι ένα πρόβλημα, αλλά με αυτά που ακούω είναι σαν να λέμε στις φαρμακοβιομηχανίες που τα βγάζουν. Εντάξει, βγάλετε παραπάνω. Γιατί άλλος το θέλει για δυνάτισμα, άλλος το θέλει αυτό για το διαβήτη ζήτημα του. Εγώ εδώ διαβάζω και δεν ξέρω αν το είπαμε. 1500% ναι, πάνω η κλίση σε κέντρα δηλητηριάσεων. Μέσα αυτό δεν μας λέει τίποτα. Ναι, μέσα λέει σε 10 μήνες 3.000 περιστατικά με σοβαρές δηλητηριάσεις απευθύνονται ναι, προς αυτό το φάρμακο. Αλλά αυτό έχει να κάνει με υπερδοσολογία. Ακριβώς. Δηλαδή λέει ότι όλοι αυτοί
πήραν μα πολύ προφανώς περισσότερη δόση. Ναι, γιατί αυτό το φάρμακο όταν χορηγείται κανονικά δεν έχει τέτοια αντίδραση ούτε σε τέτοιο βαθμό, ούτε με τέτοια εντατικότητα. Οπότε όταν θέλεις να πετύχεις ένα πολύ άμεσο αποτέλεσμα, προφανώς το παίρνεις πολύ περισσότερο και σε μεγαλύτερη ποσόστοση που ιατρικά, αν πάσχεις, δεν το παίρνεις. Ναι. Απαγορεύεται. Ναι, αλλά επειδή αυτό... αδυνατό να πιστέψω ότι κάποιος παίρνει έτσι ανεξέλεγκτα φάρμακα, ναι, κάποιος γιατρός. Παρά τι πάει ως και παράνομα, ναι, που λέει πώς να το πάρει. Ναι, όχι. Άκουμε. Καλά, εδώ έγινε θέμα ότι η Kardashian λέει μπήκε στο φόρεμα της Marilyn, ναι, γιατί έπαιρνε το χάπι αυτό και έχασε αυτά που... Μα και εμείς δεν είπαμε ότι είχαμε δει. Έγινε γνωστό. Τι έπαθε αυτή και έμεινε έτσι αδύνατη, ναι, μια σταλίτσα. Παράλογα πολλά κιλά σε ένα, ναι, πολύ μικρό χρονικό οπότε διάστημα. Σου λέει για να το κάνει αυτή, έτσι, που είναι, αυτή που είναι, που έχει πολύ κόσμο να τα ψάχνει. Θα είναι, μα εντάξει, το πάρω κι εγώ. Μα μόλις το ανάρτησε στο Twitter, βέβαια. Μετά τις διακοπές στην Ελλάδα που γύρισε στο Twitter, έχασα 13 κιλά. Με τον γνωστό τρόπο, λέει, που και είναι μόνο η αρχή του κακού, γιατί διάβαζα σήμερα, μάλιστα, μια έρευνα που έλεγε ότι το συγκεκριμένο φάρμακο συνδέεται και με άλλα προβλήματα, όπως κατάθλιψη. Διότι, ναι, αυτό μπλοκάρει στους νευροδιαβιβαστές το να πάρεις απόλαυση από το φαγητό. Αλλά όχι μόνο από το φαγητό. Δηλαδή, ουσιαστικά προάγει στο άτομο την ανηδονία. Όχι, δεν χαμηλώνει τη χαρά. Χαμηλώνει τη χαρά. Υπάρχουν περιπτώσεις, έχει δίκιο η Ηλιάνα, στην Αμερική που όταν το χρησιμοποίησαν χωρίς να το χρειάζονται, φυσικά το ξαναλέμε, είχαν μέχρι και τάσεις αυτοκτονίας. Δηλαδή, μιλάμε για τρομακτικά πράγματα. Εμείς πάντως, μια και μιλάμε για αυτό το φάρμακο, να πούμε ότι η Αλεξάνδρα έχει κάνει μια. Έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα για έναν μπαμπά με ένα γιο που έχουν ζαχαρόδη διαβήτη. Και οι δύο είναι ο κύριος Χρήστος Δαραμήλας, ο οποίος διαγνώστηκε με διαβήτη στα του, τώρα πλέον είναι 47 ετών, έχει μάθει να ζει πλέον με το διαβήτη, αλλά και το παιδάκι του έχει διαβήτη, δεν είναι κληρονομικό. Απλά έτυχε στην ίδια οικογένεια να έχουν και οι δύο και μας λέει πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη είναι η ζωή ενός διαβητικού στην Ελλάδα, αλλά και τι αγώνα δίνουν προκειμένου να βρουν τα συγκεκριμένα φάρμακα. Ο Χρήστος Δαραμήλας είναι ο πρόεδρος των Συλλόγων Ατόμων με Ζαχαρόδη Διαβήτη. Διαγνώστηκε με διαβήτη σε ηλικία 3 ετών και έχει έναν γιο 9 ετών, τον Γιάννη, που και αυτό στα 5 του χρόνια διαγνώστηκε με αυτή την όσο. Μας εξηγεί πώς είναι η καθημερινότητά του με την αντλία ινσουλίνης, αλλά και τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι διαβητικοί στην Ελλάδα. Εγώ διαγνώστηκα με διαβήτη από την ηλικία των 3 ετών. Έχω ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1. Εγώ χρησιμοποιώ συγκεκριμένα αντλία έγχυσης ινσουλίνης, που τη φοράω επάνω μου και αυτή η συσκευή χορηγεί ινσουλίνη 24 ώρες το 24ωρο. Άλλοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ενέσιμη μορφή, δηλαδή την πένα ινσουλίνης. Ένα άτομο με ζαχαρόδη διαβήτη, ειδικά νεανικό ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1, χρειάζεται η συνεχή παρέμβαση με ινσουλίνη και την παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα με τις μετρήσεις απαραίτητες γλυκόζης αίματος. Άρα μπαίνει ένα εμπόδιο εντός εισαγωγικών στην καθημερινή διαχείριση της πάθησης. Ο μεγάλος μου γιος, ο οποίος είναι 9 ετών, έχει και αυτός διαγνωστεί εδώ και 4 χρόνια με διαβήτη τύπου 1. Παρά το γεγονός της εμπειρίας, ποτέ δεν είναι εύκολο, έτσι. Είναι ένα σοκ για την οικογένεια. Τα πράγματα τώρα είναι πολύ καλύτερα από τη δεκαετία του 80 που εμφάνισα εγώ διαβήτη. Ο Γιάννης έχει σχολικό νοσηλευτή. Ο Γιάννης, επειδή ήταν και πιο κοντά στον μπαμπά, οι πιο έντονα τα ερεθίσματα, ήταν, ας πούμε, πιο έτοιμος να διαχειριστεί μια κατάσταση. Ακόμη και σήμερα όμως δεν του είναι εύκολο. Παρατηρείται έντονη έλλειψη συγκεκριμένων συσκευασμάτων φαρμακευτικών, τα οποία ειδικά για το ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 έχουν τριπλή δράση στο άτομο που πάσχει από ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2 και βοηθάει στην απώλεια σωματικού βάρους. Αυτή η τρίτη ιδιότητα έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να πάει στο φαρμακείο και να το αγοράσει. Τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζονται τόσο στο διαβήτη τύπου 1 όσο και στη διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 είναι κοινά. Συνήθως το παιδί βρίσκεται σε πολύ έντονη πολυουρία, πολυδιψία και κατά τη διάρκεια της νύχτας, φαινόμενα τα οποία μπορεί να βρέχει το κρεβάτι του, μπορεί να φτάσουμε ακόμη και σε αφυδάτωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς να προσέξουμε τι τρώνε τα παιδιά μας, πόσο ποιοτικό είναι αυτό που τρώνε τα παιδιά μας, γιατί η αύξηση του σωματικού τους βάρους οδηγεί στην εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2 σε μικρότερες ηλικίες. Συμβιώνουμε με τον διαβήτη και πρέπει να μάθουμε να τον διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι φίλος μας και όχι εχθρός.
Και όσο εμείς βλέπαμε το βίντεο, ο Δημήτρης μου έλεγε τώρα ότι δέχεται κάποια μηνύματα. Πες μας, Δημήτρη μου. Η τηλεθεάτριά μας λέει να σας πω ότι τα φάρμακα αυτά έχουν πολλές παρενέργειες. Δυστυχώς είμαι άτομο με νοσογόνο παχυσαρκία και χρειάστηκε να τα πάρω. Πέρα από το ότι επηρεάζει την ψυχολογία, σε κάνει επιθετικό, έχει συνεχώς διάρειες, εμετούς, ζαλάδες, δεν μπορείς να φας τίποτε. Και φυσικά ο σωστός γιατρός ενημερώνει εξ αρχής για όλα αυτά. Και η απώλεια βάρους είναι περίπου 10%. Αυτό που είπε η Ηλιάνα για κατάθλιψη επίσης ισχύει. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα και η Ηλιάνα μου, για πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, θα θυμάμαι. Από λίγο καιρό μας είπες για τη Βασίλισσα της Ισπανίας στη Λετήθια και όλο αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που αυτό έχει βγει. Αυτό το απίστευτο. Θύμισε το μας εντάχει. Αυτό σκάνδαλο που ο πρώην κουνιάδος της, που ήταν παντρεμένος με την αδελφή της μέχρι το 2014, έβγαλε στη δημοσιότητα, στο Twitter συγκεκριμένο, στο X, μια φωτογραφία που ούσα έγκυος, η Λετήθια, φοράει μια πασμίνα και λέει: φοράω την πασμίνα σου, είμαι για πάντα δική σου, λόγια αγάπης. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχαν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον βασιλιά Φελίπε. Έδωσε και άλλες λεπτομέρειες μέσα σε ενός βιβλίο που έλεγε ότι είχαν σίγουρα σχέση πριν από αυτό, ότι ήταν μαζί όσο ήταν δημοσιογράφος και όταν ήταν έτοιμος να της κάνει πρόταση γάμου, εκείνη ανακοίνωσε ότι έχω γνωρίσει ένα καινούριο άντρα και θέλω να συνεχίσω μαζί του. Έγινε αυτό πριν από περίπου 2 εβδομάδες και τώρα βγαίνει επώνυμα ένας πάρα πολύ δημοφιλής ραδιοφωνικός παρουσιαστής της Ισπανίας, ο Φεντερίκο Χιμένες Λοσάντος, και λέει ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία κρύβεται ο Χουάν Κάρλος. Ο οποίος είναι 90 και ζει κάπου στη Σαουδική Αραβία, στο Αμπουντάμπι. Έχει μεγάλη πικρία για, επειδή του πήραν τον τίτλο, την για την ουσιαστικά παρετήθηκε, αλλά ουσιαστικά τον πήραν τον τίτλο. Ναι, τυπικά αυτό έχει. Τον παρέτησαν που λέμε. Θα μπει να δημιουργεί προβλήματα. Στο παιδί του, όχι το μόνο γιο του, ισχυρίζεται, το σημερινό βασιλιά. Όχι μόνο ισχυρίζεται ότι είναι εκείνος πίσω από αυτό και είναι υποκινητής αυτής της λάσπης εναντίον της Βασίλισσας, ναι. Λετήθια, αλλά λέει ότι είναι η χιλιοστή φορά που ο ίδιος βρίσκεται πίσω από αυτό και σιγά σιγά η αλήθεια θα φανεί. Τώρα, ό,τι θέλει ο καθένας, έδωσε, αλλά πιστεύει. Πάμε και στη Σιένα Μίλλερ. Λοιπόν, τι ωραίο εξώφυλλο αυτό, εμένα πολύ μου άρεσε. Είναι υπέροχη, είναι κάπως νοσταλγικό να τη βλέπουμε, γιατί νομίζω ότι κάνει το comeback της, θυμάστε, στα εκεί. Για μένα είναι και comeback εξωφύλου. Κάποτε, ναι. Κάποτε, όταν βγαίνανε πολλά περιοδικά, μηνιαία κτλ, το να βλέπεις κάποιες από τις κυρίες που έβλεπες γύρω σου στη showbiz της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, είχε πολύ ενδιαφέρον. Α, έγκυος για να τη δούμε με την κυλίτσα της, με λίγο κοιλιά να βλέπεις, λίγο να μην βλέπεις. Η πρώτη που θυμάμαι από το εξωτερικό ήταν η Demi Moore. Ακριβώς. Μετά κάπως σαν να σταματήσαν όλα αυτά. Θες η εποχή που αλλάζει. Θες. Όχι, μην τα κάνετε αυτά, μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο. Γι' αυτό λέω ότι εμένα αυτό το εξώφυλλο μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Και μου αρέσει που είναι έτσι και casual με το pullover της. Ακριβώς. Πολύ αισθητική. Πολύ ωραίο και φυσικό και ωραίο. Αλλά για όποιον δεν ξέρει πολύ καλά ποια είναι η Σιένα Μίλλερ, γιατί μπορεί ένα νέο παιδί τώρα να ξέρει μόνο τις celebrities του σήμερα. Στη δεκαετία του 2000. Ήταν μόνο εκείνη, δηλαδή ήταν το απόλυτο icon. Τα είχε με τον Τζουντ Λό, όλες οι εμφανίσεις. Είχανε πολλά της θέματα τότε. Παίζαμε συχνά θέματα. Πολλά μεγάλα θέματα. Με ευκολία τα συζητάς τα θέματα. Σωστά, σωστά. Απιστίες, κουβερνάντες, πράγματα. Ναι. Και πραγματικά ένα μοναδικό κορίτσι μοναδικής αισθητικής που ό,τι φορούσε, ξεπουλούσε κλπ. Στο σήμερα λοιπόν η Σιένα είναι 41 και βρίσκεται στη δεύτερη εγκυμοσύνη της. Έχει ήδη από προηγούμενο γάμο μία κόρη 10 ετών και βρίσκεται στη δεύτερη εγκυμοσύνη της με τον νέο σύντροφό της, ο οποίος είναι 27χρονών. Εξηγεί ότι ο κόσμος δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει τα ζητήματα της ηλικιακής διαφοράς, ότι πολλοί αναρωτιούνται. Σκέψου, μέχρι και εκεί, δηλαδή είναι που το λέμε εδώ. Ότι, και φαντάζω τώρα και σε Σιένα Μίλλερ, η οποία πάντα είναι ηθοποιός μάλιστα και θα εμφανιστεί και στον τελευταίο κύκλο του Crown. Πάντως να σου πω Molly κάτι. Green, ονομάζει. Α, θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης για το Crown, γιατί βγήκε σήμερα το πρωί στη Βρετανία. Μάλλον χτες θα βγει. Σε εμάς βγαίνει σήμερα. Οπότε ήθελα να μας πει λίγο τι είδε, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε και τι λένε εκεί. Δεν θα λένε καλά λόγια σίγουρα. Δεν το αγαπούν το Crown στη Βρετανία. Όχι πια. Αλλά να γυρίσω σε αυτούς τους δύο. Διαβάζω ότι είναι μαζί 2 χρόνια. Οκ. Okay. Τους βλέπω μαζί και για να πω την αλήθεια, δεν βλέπω και αυτήν τη διαφορά, ρε παιδιά. Κάπως ταιριάζει τα μάτια. Αυτή δείχνει πιο μικρή. Αυτός δείχνει λίγο πιο μεγάλη, σαν να έχουν διαφορά έτσι 5-6 χρόνια. Έτσι. Θα μου πεις, σε νοιάζει αν είχαν και 25. Καθόλου. Εμένα όχι, αλλά σαν εικόνα θα το βλέπα. Τώρα δεν το βλέπω και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ακόμα και αυτή που τους ενοχλεί. Γιατί τους ενοχλεί?
Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ και κάπως, παρότι και το περιοδικό τάσεται υπέρ του να μην ενοχλεί κανένα διαφορά ηλικίας, είναι στημένη έτσι η συνέντευξη που φαίνεται να προσπαθούν να το αιτιολογήσουν αυτή τη διαφορά ηλικίας. Μάλιστα, μιλάνε με πολλούς φίλους του ζευγαριού, μία εκ των οποίων η Emily Blunt, η γνωστή ηθοποιός, η οποία λέει ότι εκείνος έχει τόσα πολλά στοιχεία του χαρακτήρα εκείνης που μοιάζει να ήταν κάπως καρμικό. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, αν ήταν ακριβώς το αντίστροφο και ήταν εκείνος ο μεγαλύτερος και εκείνη η μικρότερη. Αλλά είναι 41, 27, σιγά. Δεν θα το συζήτηγε κανένας, θα πέρναγε απαρατήρητο. Δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί το συζητάμε, αλήθεια. Άρα... Η ίδια πάντως λέει ότι οι άνθρωποι βολεύονται με έναν τρόπο ζωής που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, βαθιά μισογενιστικός και πατριαρχικός, αναφερόμενοι σε αυτό το γεγονός. Αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λέει και για το πώς όταν ήταν στην πρώτη εγκυμοσύνη, διάλεξε να γεννήσει στο σπίτι. Και κατέληξε σε... είχε πολύ άσχημη κατάληξη, γιατί επί 27 ώρες είχε έναν πολύ επίπονο και με επιπλοκές στο κετό. Παρ' όλα αυτά άντεξε. Σε κεσαρική. Παρ' όλους τους πόνους να μείνει στο σπίτι. Έφυγε 20 τελικά. Ώρες. Και πήγε τελικά με φίλους. Τους πόνους ποιους ξέρουν οι γυναίκες που έχουν γεννήσει, Και έλεγε ότι εκείνη την ώρα, επειδή το είχε κάνει η αδελφή της, έλεγε αποκλείεται αυτό να μου έλεγε ότι ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Αποκλείεται. Δεν είναι ίδια σε όλες τις γυναίκες προφανώς. Κοίταξε, ακόμα και να πονάει. Γιατί πονάει, ακόμα και όταν θα κάνεις, ας πούμε, την σκληρίδιο. Θα μου πεις, μέχρι να την κάνεις πονάς. Ρε παιδί μου, η χαρά που την ώρα που βγαίνει το μωράκι και το παίρνεις στα χέρια σου, μα δεν είναι τυχαίο που την ίδια στιγμή έχεις ξεχάσει αν έχεις πονέσει πιο πριν, όσο έντονα και να έχεις πονέσει, και πραγματικά οι 9 στις 10 γυναίκες λέμε, πω πω, τι μοναδική εμπειρία, θέλω ακόμα ένα. Εκείνη τη στιγμή που έχεις στα χέρια σου. Τι να πω. Θέλω να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Σε κρατάω λίγο ακόμα, Αλεξανδράκη μου, εδώ. Γιατί, γιατί έχει βγει μια ιστορία που την έβλεπα από το πρωί-πρωί από τα ενημερωτικά με ένα παιδάκι το οποίο είχε χαθεί μαζί με τη μητέρα του και τον παππού του πριν από καμιά δεκαριά χρόνια από την Αγγλία. Και αυτό το παιδάκι με έναν τρόπο βρέθηκε και μίλησε και είπε και γιατί έφυγε από τη μαμά του. Εκεί που βρισκόντουσαν, το που βρισκόντουσαν, με δικά μου λόγια θα πω, σαν ένα είδος καταφυγίου, να το πω. Ακριβώς. Σαν ένα είδος, πώς το λένε, κοινόβιο. Κοινόβιο ένα, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Ναι, γιατί εγώ δεν κατάλαβα αν ήταν απαγωγή αυτό ή αν από μόνο το αυτό παιδί έφυγε. Δεν έχω καταλάβει. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα φτερνιστώ. Κρατιέμαι με το ζόρι. Ρίξτε διαφημίσεις. Αυτό δεν είναι ο Νικόλας. Ναι. Το πουλάκι μου, τι ωραία. Μπράβο. Να δώσουμε φιλιά και στη Σοφία Λιμπέρτη. Τα φτιά μας. Άρα και στην Πάρο θα περάσει τα Χριστούγεννα για την Πρωτοχρονιά ή στην Αθήνα. Ποιος να ξέρει, ωραία είναι και στα νησιά. Ερημιά μεν, αλλά έχει μια γλύκα. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία που σας έλεγα πριν. Λοιπόν, είναι η ιστορία του Άλεξ Μπάτι, ενός παιδιού 11 ετών από την Βρετανία, το οποίο εξαφανίστηκε στην Ισπανία και βρέθηκε 6 χρόνια νομίζω μετά. Είναι 17 σήμερα. Τώρα είναι 17, ναι. Εξαφανίστηκε στην ηλικία των 11 ετών στην Ισπανία και βρέθηκε 6 χρόνια μετά στην Γαλλία. Πώς βρέθηκε? Είχε γίνει ακριβώς. Αυτό το παιδί, λοιπόν, την επιμέλεια είχε η γιαγιά του. Πήγε κάποια στιγμή, λοιπόν, η μαμά του και ο παππούς του και είπαν στη γιαγιά: μπορείς να μας τον δώσεις για μια εβδομάδα να πάμε διακοπές? Ναι, τους λέει. Τον παίρνουν, λοιπόν, πάνε στην Ισπανία και έκτοτε τους χάνουν όλοι. Δεν τους ξαναβρίσκει κανένας. Η γιαγιά τόσα χρόνια. Και τους τρεις. Άφαντη. Άφαντη. Η γιαγιά αυτή είναι ο σύζυγός της και η κόρη της, για να καταλάβετε. Τους ψάχνει, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, δεν επικοινωνεί κανείς, πάει στην αστυνομία, τίποτα, κανένα ίχνος. Πριν λίγες ημέρες, λοιπόν, ένας διανομέας βρίσκει τον 17χρονο πλέον Άλεξ να περιφέρεται σε ψιλοάσχημη κατάσταση σε κάτι βουνά. Τον παίρνει, λοιπόν, μαζί του στο αυτοκίνητο και αρχίζει ο μικρός και του λέει την ιστορία ότι εμένα με πήρε η μαμά μου και ο παππούς μου πριν από 6 χρόνια και θέλανε να ζούμε με έναν πιο εναλλακτικό τρόπο ζωής και μέναμε σε αυτόνομες ομάδες. Τι θα πει αυτό τώρα, αυτό που λέω, λίγο κοινόβιο, ποιος ξέρει λίγο κάτι. Λίγο κοινόβιο. Α, ναι, ακριβώς έτσι. Και είπε, λοιπόν, ότι επειδή εγώ θεώρησα τη μάνα μου περίεργη, δεν ήθελα να μείνω άλλο μαζί τους και γι' αυτό έφυγα. Και του ζήτησε αν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Facebook για να επικοινωνήσει με τη γιαγιά του. Και έτσι, λοιπόν, γιαγιά και έγγονος ξανασυναντήθηκαν. Εγώ άκουγα το πρωί-πρωί τώρα σας λέω, που έλεγε ότι το παιδάκι ξεκίνησε να πάει, λέει, περπατώντας στην Αγγλία, ρε παιδιά. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή έφυγε, ξεκίνησε από την Ισπανία με όποιο τρόπο, δεν ξέρω, το stop, περπατάω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και νομίζω τον βρήκανε, πού είπανε, στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Για να πάει. Δηλαδή... Στα βουνά είχε ξεκίνησε να γυρίσει στο σπίτι του. Η αλήθεια είναι ότι από αυτά που καταλάβαμε λιγάκι, ότι η νοητική του κατάσταση δεν ήταν και η καλύτερη, όσον αφορά τουλάχιστον σε αυτά που αντιλαμβάνεται. Και είπαν ότι είναι από την άποψη το πώς μεγάλωσε. Όχι ότι είχε κάποιο πρόβλημα το παιδί. Αλλά επειδή δεν μεγάλωσε σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον, δεν πήγε σχολείο ποτέ του.
Δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει καλά, ούτε να επικοινωνήσει. Να δούμε και το βίντεο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα μου. Απίστευτη κι όμως αληθινή είναι η ιστορία του Άλεξ Μπάτι, ενός αγοριού το οποίο εξαφανίστηκε στην Ισπανία το Σεπτέμβριο του 2017 σε ηλικία 11 ετών και εντοπίστηκε από διανομέα 6 χρόνια μετά στη Γαλλία. Όλα συνέβησαν όταν το παιδί έκανε διακοπές με την 37χρονη μητέρα του και τον 58χρονο παππού του, οι οποίοι είχαν ζητήσει την άδεια της γιαγιάς του για μία εβδομάδα, καθώς ήταν εκείνη που είχε και την επιμέλεια. Όμως εκείνη τη στιγμή εξαφανίστηκαν τα ίχνη και των τριών. Για 6 ολόκληρα χρόνια η γιαγιά του Άλεξ τον αναζητούσε, χωρίς όμως να καταφέρει να τον εντοπίσει. Ο διανομέας είδε τον 17χρονο πλέον Άλεξ να περιφέρεται στους πρόποδες των Πυρηναίων, τον λυπήθηκε και τον πήρε μαζί. Ο Άλεξ του είπε ότι επειδή θεωρούσε περίεργη τη μητέρα του, αποφάσισε να φύγει μόνος του, καθώς δεν ήθελε να ζει σε νομαδική κοινότητα και επιμέρες περπατούσε μόνος του στα βουνά. Το παιδί ζήτησε από τον διανομέα αν μπορεί να επικοινωνήσει με τη γιαγιά του μέσω Facebook και έτσι μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, και ενώ οι ελπίδες για τον εντοπισμό του είχαν εξανεμιστεί, γιαγιά και εγγονός ξανασυναντήθηκαν. Η γιαγιά του Άλεξ μετά την εξαφάνισή του είχε δηλώσει στο BBC ότι πίστευε ότι η μητέρα και ο παππούς του παιδιού είχαν αποφασίσει να μείνουν σε μια πνευματική κοινότητα στο Μαρόκο, καθώς όπως της είχαν πει, δεν ήθελαν ο Άλεξ να πηγαίνει σχολείο και ότι αναζητούσαν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Η γιαγιά μετά τον εντοπισμό του Άλεξ δήλωσε σοκαρισμένη και ευτυχισμένη με τη μητέρα και τον παππού του παιδιού να αναζητούνται από τις αρχές. Αναζητούνται οι τέλος πάντων. Λοιπόν. Για πες μου, ποιον Δημήτρη πάω τώρα, τον από εδώ ή τον από εκεί, τον από εκεί. Πάμε. Δημήτρης Μαυροκεφαλίτης, λοιπόν, στο Λονδίνο μας χαμογελάκια βλέπω. Τι έχουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το κέντρο του Λονδίνου. Βρισκόμαστε στη Regent Street και στο Σόχο. Από εδώ θα δούμε και θα ξεκινήσουμε με την είδηση που γράφτηκε και γαλήθηκε από τα βρετανικά μέσα, τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Λόρδων χτες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ώρα Αγγλίας, όπου εκεί ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις, μεταξύ των οποίων και του Λόρδου Φρόστ, ο οποίος σε σχέση και με αναφορά στο θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ότι η Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά ο ίδιος ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός σε κυβερνήσεις του Boris Johnson είναι ο αρχιτέκτονας του Brexit, έτσι χαρακτηρίζεται από τα βρετανικά μέσα. Μίλησε για πρώτη φορά υποστηρικτικά για τα γλυπτά του Παρθενώνα, υποστηρικτικά για την πλευρά της Ελλάδας. Ήταν μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε χτες και όπως είπε και εξήγησε ο ίδιος, η επιστροφή ή όχι των μαρμάρων είναι μια ειδική περίπτωση. Η βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει μια ειδική λύση στα πλαίσια της φιλίας, της μακροχρόνιας φιλίας που έχει με την Ελλάδα. Μάλιστα κάλεσε και άλλες χώρες όπως η Δανία και η Γερμανία να επιστρέψουν μέρη και τμήματα των γλυπτών του Παρθενώνα που έχουν μέχρι και σήμερα οι ίδιες και ο ίδιος εξήγησε ότι δεν μπορεί να καταλάβει για τους λόγους τους οποίους τα γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται ακόμα στο Βρετανικό Μουσείο. Μάλιστα. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Crown να μας πεις. Καταρχήν το είδες. Πρόλαβες. Είδα και τα 6 καινούργια επεισόδια. Είναι γύρω στις 6 ώρες. Το τελευταίο επεισόδιο έχει διάρκεια 1 ώρα και 10 λεπτά. Αλλά κατάφερα να τα δω καθώς κυκλοφόρησαν χθες, λίγο μετά τις 9 το πρωί, ώρα Αγγλίας. Τα 6 επεισόδια. Σου άρεσαν εσένα. Μετά πρέπει... θα μας πεις τι είπαν εκεί οι Βρετανοί. Δεν θα είπαν καλά πράγματα. Αλλά εσένα σου άρεσε, σε κράτησε το έργο. Σαν έργο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μπόρεσε να με κρατήσει όπως τα προηγούμενα επεισόδια, όπως τα πρώτα επεισόδια του έκτου κύκλου, αλλά και ο πέμπτος και η πέμπτη σεζόν. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι η σειρά δεν κάνει καθόλου έκπτωση τόσο στη σκηνοθεσία όσο και την εικόνα, όσο και στην ικανότητά της να ουσιαστικά παρουσιάζει το κλίμα της εποχής. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα είναι ενδιαφέροντα επεισόδια, δεν είναι όμως τόσο ενδιαφέροντα όσο τα προηγούμενα που είχαμε δει. Δημήτρη, να ρωτήσω, εγώ διάβασα σε μια αγγλική εφημερίδα κριτική που λέει ότι τελικά, μετά από τόσα χρόνια Crown, το θέμα δεν ήταν ο θεσμός, αλλά ήταν το σόου της βασίλισσας της ίδιας. Όντως, αυτό δείχνει το φινάλε ότι για τη βασίλισσα βασικά έγινε το The Crown.
Ακριβώς, το τελευταίο επεισόδιο ουσιαστικά δίνει στους θεατές να καταλάβουν ότι ολόκληρη σειρά στηρίζεται στη Βασίλισσα. Η Βασίλισσα είναι το κεντρικό πρόσωπο και οι ιστορίες και όλες αυτές οι διαμάχες, οι αντιπαραθέσεις και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Βρετανικής οικογένειας ουσιαστικά είναι συμπληρωματικά στοιχεία της σειράς. Θα πρέπει να μιλήσουμε πολύ χαρακτηριστικά για την τελευταία σκηνή του τελευταίου επεισοδίου, όπου ουσιαστικά η Βασίλισσα, δεν θέλω να κάνω κάποιο spoiler στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, αλλά ουσιαστικά η Βασίλισσα επανενώνεται με τις δύο προηγούμενες ηθοποιούς που είχαν ενσαρκώσει το ρόλο της Βασίλισσας, με την Claire Foy και την Olivia Colman, σε ένα στιγμιότυπο που μένει πάρα πολύ στη μνήμη των θεατών, όσοι θα παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη σκηνή, και ουσιαστικά κλείνει το επεισόδιο με την Βασίλισσα ως κεντρικό πρόσωπο της σειράς αυτής. Φυσικά ο Βρετανικός τύπος δεν έγραψε πολύ θετικές κριτικές. Συγγνώμη αν σας διακόπτω. Όχι, δεν μας διακόπτει, Δημήτρη μου. Για πες μας για τον Βρετανικό τύπο. Ο Βρετανικός τύπος δεν έγραψε πολύ θετικές κριτικές, με τον Independent να λέει ότι ο Πίτερ Μόργαν, ο δημιουργός της σειράς, έχασε την δημιουργική του ενέργεια. Επίσης, η Telegraph μίλησε για μια μπαταρία η οποία αργοσβήνει, και η Times. Η περισσότερη κριτική από τα 5 αστέρια, από την άριστη κριτική τους, έδωσαν 2-3 αστέρια. Οι περισσότερες εφημερίδες μίλησαν ότι αυτά τα επεισόδια ουσιαστικά δεν έχουν αυτή τη μαγεία που είχαν τα προηγούμενα επεισόδια και προηγούμενοι κύκλοι. Και ουσιαστικά δείχνει μια Βρετανική οικογένεια και έναν θεσμό ο οποίος βρίσκεται στην κάθοδό του. Μάλιστα. Να κλείσουμε λίγο και με την πρεμιέρα της ταινίας Poor Things που έγινε στο Λονδίνο. Να δούμε έτσι και μια πολύ λαμπερή πρεμιέρα, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε. Ναι. Στο Barbican Center εδώ στο Λονδίνο είδαμε την πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, την Emma Stone, η οποία κέρδισε τα flash των φωτογράφων. Όλοι μίλησαν για την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Θα πρέπει να πούμε ότι η ταινία απέσπασε πολύ πρόσφατα 7 υποψηφιότητες για την επερχόμενη απονομή των χρυσών σφαιρών. Είχε κερδίσει και το Χρυσό Λέοντα στο πρόσφατο φεστιβάλ Βενετίας. Όλοι μιλούν για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου και φυσικά αναμένουν και τις υποψηφιότητες, αν τελικά αποσπάσει και υποψηφιότητες για την απονομή των Όσκαρ. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Δημήτρη μου, καλέ να περάσεις ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό και πρόσεχε, μην κρυώσεις. Καλή συνέχεια να έχετε επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Εκεί στο Λονδίνο πώς, να μην το πω. Καλά. Το προσέχει. Λοιπόν, είπαμε για το Poor Things. Ξέρω ότι έχεις έτσι... Έχεις ένα ραντεβού στις προσεχείς ημέρες. Μεθαύριο. Μάλιστα. Λίγο πριν την αθηναϊκή πρεμιέρα της ταινίας. Της ταινίας Poor Things που λέγαμε πριν όταν έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο. Ο Γιώργος Λάνθιμος με την Emma Stone θα είναι στην Αθήνα και θα δώσουν και συνεντεύξεις, αλλά θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε όταν με το καλό τους δούμε. Το Poor Things όντως θα συζητηθεί πολύ, είμαι 100% σίγουρος. Είναι μια ταινία για να τη βάλουμε στην ημερομηνία της, που η επίσημη έξοδος στις αθηναϊκές αίθουσες είναι την πρώτη χρονιά, αλλά θα υπάρχουν και previews, δηλαδή μερικές προβολές 26 με 27 του μήνα. Αλλά βασικά πρώτη χρονιά βγαίνει σε όλες τις αίθουσες της χώρας. Είναι μια καταπληκτική ταινία, το είπα και πριν. Η Emma Stone νομίζω ότι δύσκολα θα χάσει το Oscar, και η Lily Gladstone είναι αυτή που την απειλεί. Είναι καταπληκτική, ναι. Είναι... Και οι άλλες υποψήφιες δεν είναι. Εγώ σου λέω που δεν είναι καν υποψήφιες. Προχτές ερώταγα για τα Όσκαρ και είχες μια αυτή ότι, δηλαδή τύπου κάτσε ακόμα, γιατί είναι ακόμα Δεκέμβρη, να πλησιάσουμε πιο κοντά, να είμαι πιο σίγουρος για αυτά που θα σου πω. Εδώ τώρα σε βλέπω ότι μου βγαίνεις μια σιγουριά, αυτή θα το πάρει το Όσκαρ. Είναι τόσο καλή σε ένα ρόλο τόσο αλόκοτο και δύσκολο που τον έχει ξεκινήσει από το μηδέν ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι η Lily Gladstone στους δολοφόνους του Σκορσέζη μου άρεσε πάρα πολύ και σας το είπα κατευθείαν. Ναι. Απλώς βασίζεται πάρα πολύ σε έναν παλιότερο ρόλο, κατά την αντίληψή μου, της Olivia de Havilland στην Κληρονόμου που είχε πάρει ήδη Όσκαρ. Αλλά αυτά είναι λίγο τεχνικά, είναι λίγο δικά μου που λένε. Η Emma Stone κάνει κάτι πιο εντυπωσιακό και πάρα πολύ αστείο, διότι η ταινία είναι και χιουμοριστική, κάνει και πλάκα επί πολύ σοβαρών θεμάτων. Και επαναλαμβάνω λίγο το θέμα, είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία είναι απογοητευμένη από τη ζωή, από το γάμο της, αυτοκτονεί από μια γέφυρα, πέφτει από μια γέφυρα, και ένας εφευρέτης τύπου Frankenstein, ο Willem Dafoe δηλαδή, την παραλαμβάνει, και επειδή του αρέσει να τα κάνει αυτά, να βλέπουμε και τη σκηνή, της βάζει ένα καινούριο εγκέφαλο, και μέσα στον εγκέφαλο της βάζει το αγέννητο παιδί της. Άρα φέρεται σαν ένα
παιδί η Emma Stone, που δεν έχει αναστολές, δεν έχει φίλτρο και λέει πράγματα που δεν θέλουν οι άλλοι να ακούσουν και λειτουργεί στην ενηλικίωσή της με τον πιο παράδοξο και πιο απελευθερωτικό τρόπο. Εγώ θα προτείνω να δούμε το τρέιλερ. Yeah. Είναι βασισμένο σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει παλιά στην Ελλάδα και έχει μεταφραστεί του Alistair Gray με τον τίτλο «Χαμένα κορμιά». Η ταινία όμως θα παιχθεί ως «Poor Things». Να δούμε. Να το δούμε. I am Bella Baxter. I'm a flawed, experimenting person. I seek outings and adventures. Bella's so much to discover. You're the most beautiful woman I've ever seen. I am finding being alive fascinating. Bella. Why I keep it in my mouth if it is revolting? I must go punch that baby. We must experience everything, not just the good. A degradation. Shall we sing? Horror. Sadness. Bella! Then we can know the world. And when we know the world, the world is ours. Μάλιστα. Είδαμε και την Κάθριν Χάντερ, την Εγκατερίνη Χατζηπατέρα σε ένα μικρό ρόλο. Καταπληκτική όλη, ειδικά ο Μαρκ Ράφαλο. Και βέβαια η Emma Stone στο ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ. Μάλιστα. Θα πούμε κι άλλα. Βγαίνει λοιπόν πρωτοχρονιά, δεν θα είμαστε εδώ, αλλά όταν θα επιστρέψουμε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε αυτό που πάντα με ενδιαφέρει να λέω. Ρε παιδιά, το Δεκέμβριο, σινεμά στην Ελλάδα. Ποιοι πήγαν, τι είδαν. Πολύ με ενδιαφέρει. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η ταινία, είμαι σίγουρος. Στην Ελλάδα, λες. Στην Ελλάδα. Πρώτον από περιέργεια, να δουν τι έκανε ο Λάνθιμος. Και δεύτερον, επειδή θα είμαι σίγουρος πως θα αρέσει πολύ με έναν καλλιτεχνικό τρόπο. Μάλιστα. Λίγο πριν φύγω, Δημήτρη μου. Θέλετε να σας πω κι άλλες. Έχει μαζέψει ο Κωνσταντίνος ο Αρκάς και άλλες προτάσεις πρεμιέρας που έρχονται στην Αθήνα. Και θέατρο. Έχουμε θέατρο, έχουμε σχήματα. Έχουμε. Τι κοινό έχουν οι Χάλης Αγωγή. Τι κοινό έχουν η Έλντα Πανοπούλου, ο Γιώργος Αλκαίος, ο Πάνος Μουζουράκης και η Ζωζό Σαπουτζάκη. Τώρα είναι που με μπέρδεψες. Τι έχουν. Αποτελούν εξαιρετικές προτάσεις για να περάσουμε ωραία στις γιορτές. Θεατρικές πρεμιέρες και νυχτερινά σχήματα ξεκινούν εμπλουτίζοντας τις επιλογές του κοινού για τη διασκέδασή τους. Ο Γιώργος Αλκαίος και η Έλντα Πανοπούλου ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πίστα του 47-11 από σήμερα για περιορισμένες εμφανίσεις. Η Έλντα Πανοπούλου θα συμπράξει στη νύχτα μαζί με τον Γιώργο Αλκαίο. Καιρός δεν ήτανε. Ξέρεις πόσα χρόνια τον ξέρω. 25 χρόνια γνωριζόμαστε και την πρώτη φορά που το συζητήσαμε ήταν το 2004. Εγώ έπρεπε να πείσω τον Γιώργο ότι είναι ο χώρος του εδώ, ότι αυτό το σόου που δημιουργούμε είναι κάτι που θα του αρέσει και θα γουστάρει πάρα πολύ να συμμετέχει σε αυτό και δεν είχα άδικο σε κανένα από τα δύο. Γιώργο, πόσο σου είχε λείψει η πίστα? Δεν μου είχε λείψει τόσο πολύ. Εντάξει, μου είχε λείψει η επαφή πάνω στη σκηνή. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τη νύχτα σήμερα. Κουρασμένη. Θέλει χαρά. Θέλει αγάπη. Θέλει μεράκι. Θέλει πάρα πολλά πράγματα. Έχεις το άγχος να επανασυστηθείς στην καινούρια γενιά? Όχι. Γιατί εγώ θα κάνω αυτό που έκανα πάντα, δηλαδή αυτό που νιώθω. Με μια εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα, η Ζωζό Σαπουτζάκη τραγούδησε στη σκηνή του Ιστορικού Θεάτρου Ολύμπια στην πρεμιέρα της οπερέτας «Οι Απάχηδες των Αθηνών», στην οποία συμμετέχει και φυσικά καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Πώς νιώθετε με τόσο χειροκρότημα και την αγάπη του κόσμου? Χαίρομαι πάρα πολύ, με συγκινεί πάρα πολύ, αλλά και εγώ βέβαια δουλεύω από 7 χρόνο παιδάκι και έτσι ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. Συγκινούμε πάρα πολύ που είμαι απόψε σε αυτό το θέατρο. Τι είναι το πιο ωραίο δώρο που σας έχουν κάνει τις γιορτές? Το δαχτυλίδι αυτό. Έχει σημασία για αυτόν που μου το έδωσε. Και για μένα βέβαια, γιατί ο άνθρωπος που μου το έδωσε, τον αγαπώ. Η συντροφικότητα τι ρόλο παίζει στη ζωή σας σήμερα? Σοβαρό ρόλο. Πάντα χρειάζεται ένας άνδρας, ένας άνθρωπος να είναι δίπλα σου. Όσο και δυνατή να είσαι και σίγουρη για τον εαυτό σου, το χρειάζεσαι. Κι όμως βαθιά μου μέσα κλαίει.
Μετά την περσινή επιτυχία το rock musical Scrooge and Ghost and Rock and Roll έρχεται στο Christmas Theater από τις 21 Δεκεμβρίου. Στο ρόλο του Scrooge ο Πάνος Μουζουράκης μαζί με ένα ανανεωμένο all-star θεατρικό και μουσικό cast. Σε αυτή την παράσταση ο Scrooge δεν είναι εκείνος ο παππούλης, ο μίζερος, είναι ένας νεαρούλης, μίζερούλης, αλλά όχι τόσο τσιγκούνης με τα χρήματα όσο με τα συναισθήματα. Οπότε αποφασίζουν να τον επισκεφτούν τα τρία τα φαντάσματα, ο Elvis Presley, η Amy Winehouse και ο Freddie Mercury, για να του θυμίσουν πώς ήταν το παρελθόν του, να του δείξουν τι έχει επιφέρει αυτό το στο παρόν του και πού θα τον οδηγήσει στο μέλλον. Τη μουσικούλα από κάτω, παρακαλώ πάρα πολύ. Ελένη, όλοι μου λένε ότι έχω μια δεύτερη τελευταία ευκαιρία να κάνω μια σωστή πάσα. Επάνω μου λένε... Είσαι ο καλύτερος, αλλά πραγματικά σε ματιάζει καθημερινά, ξέρεις πια. Ξέρω. Αυτή που σου λέει, πες και εδώ στα όλα. Σε ένα λεπτό έρχομαι να σε πάρω, να σου πάρω την ψυχή. Ο Μπαρμπουζάνης μου λέει, μου κατέστρεψε την καριέρα. Μιλάμε τέτοιες ατάκες παίζουν. Για μία πάσα. Για μία πάσα. Λοιπόν, 10 η ώρα. Αγάπη μου, πες το καλό τώρα. Πες τι θα γίνει. Πες για να μην το χάσουμε. Θύμησέ το. Θέλετε να συνδυάσουμε μουσικούλα και πολύ ωραίες δημιουργίες. Πρέτα πορτέ, για να ξέρουμε τι θα... Είναι σουρ με ζουρ. Για να ξέρουμε τι θα φορέσουμε ακούγοντας αυτές τις μουσικές. Μάντουοκ έχουμε αύριο στο Μέγκα, 10 η ώρα το βράδυ. Και ο Μικέλε Μωρόνε που τραγούδησε απίστευτα σαν υδραυλικός. Φανταστικό. Η Βίκη Καγιά το παρουσίασε. Κορμάρα έκανε την πασαρέλα της. Ελένη Βουρέιρα, Τζόσεφιν, όλοι. Ήταν απίστευτα πράγματα που βιώσαμε και ακούσαμε και είδαμε. Χάρμα, 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 ιδέστε. Καλώς ορίσατε στο MacBook 2023 by 3 Cents. Το μοναδικό Fashion Music Project. I want to get naked with you. Εντυπωσιακές δημιουργίες. Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά. Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά. Θέλω σε μένα να λες πως μπορείς. Όσα δεν είπες στους άλλους να βρεις. Θέλω μαζί μου να μην φοβηθείς, φίλοι. Σε μένα. Εκρηκτικά performances. Καλησπέρα! Sweet dreams I've made of this. Who am I to the secret? And I'm feeling good. I'm feeling good. Αναπάντεχες συνεργασίες. Αυτό είναι το MadWalk. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο event στην Ελλάδα. Αδελφός του φωτογράφος. Ορίστε. Ορίστε, λέμε. Ορίστε. Μας πιάνετε στο τέλος, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πότε θα κλείσει το βίντεο. Τι έλεγες για το μεγάλο του αδερφό, για τον αδερφό του Μιχαήλ. Έλεγα ότι και οι δύο έτσι είναι εξαιρετικοί. Ναι. Φαίνονται εξαιρετικοί. Και καλλιτεχνάκια έχουν κάνει. Καλλιτεχνάκια, ναι, φοβερές. Ο Γιάννης Πάριος με τη Σοφία Λιμπέρτη. Καμιά άλλη πάσα θέλετε να σας κάνω τώρα που είμαι ζεστός. Είπες και τις καλές σου κουβέντες για το παιδί που τραγούδισε και μοντέλο. Κατευθείαν την καλοσύνη του. Ο άλλος όμως που πραγματικά αξιοδίπλωσε τη φωνή του, τη φωνάρα του. Θυμήστε μου, ποιος μου είπε ότι ήταν που σας λέω, αυτός ποιος είναι που τραγουδάει. Ο τενόρος που τον είχαμε καθέσει εμείς. Μπράβο. Όμορφος. Που ακούγανε Καζατζίδη και έγινε τενόρος. Θυμάστε που το συζητάγαμε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Έβγω. Έβγε. Έβγε. Μπράβο, μπράβο. Κρατάμε σημειώσεις και από πέρσι, Ελένη. Μα να βγαίνω. Πάμε στην συνέντευξη. Φεύγω, φεύγω.
Καλά, φτάσαμε Χριστούγεννα, αλλά τα καταφέραμε. Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος, βρε, τι τρελή ζωή είναι αυτή. Τι τρελή ζωή είναι αυτή. Και παρόλα αυτά, σε έβλεπα. Πήγες φυσικά για να μιλήσεις για τη σειρά σε μία, δύο εκπομπές, τρεις, αν χρειαστεί, πάνω κάτω στην Κύπρο. Αν χρειαστεί. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, μπράβο σου. Τι να κάνω. Τι να κάνεις, αυτό να μου πεις. Τι να κάνω. Ό,τι κάνουμε όλοι, βέβαια. Σε κάθε μέρα, έχεις δίκιο. Έχετε τι ωραίο δέντρο έχετε. Πολύ ωραίο δέντρο. Ένα μόνο. Αυτό είναι αυτό για να βλέπει όποιος κάθεται από αυτή την πλευρά. Ναι. Εγώ έχω άλλα να βλέπω από εκεί. Άμα κάτσεις από την απέναντι, βλέπεις το βάθος το δικό μου. Γενικώς. Να νιώθεις λίγο. Μια χαρά είναι το δάσος. Και εσύ πάλι πολύ ροκστάρ, ε. Τι να κάνω. Όχι, καλά κάνεις. Τώρα σήμερα που σε βλέπω έτσι, μου θύμισες τα πρώτα χρόνια όταν σε είχα πρωτογνωρίσει. Με τη μηχανή. Ξαναμικραίνω. Ξαναμικραίνω τώρα. Αυτό γίνεται. Όχι, τι να ξαναμικραίνεις. Μέσα μας είναι η ηλικία. Έτσι, έτσι. Απλά είναι ένα look που σε θυμάμαι χρόνια πριν. Κάπως το εγκατέλειψες και το ξανάφερες πάλι. Εντάξει. Εντάξει. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν το έχω καταλήψει ποτέ. Μπορεί να με εγκατέλειψε εκείνο ένα διάστημα. Α, λες. Και να με θυμήθηκε. Έχεις πολύ ωραίο χρώμα και σκέφτομαι, επειδή όλη μέρα είσαι σε γυρίσματα, πού το βρίσκεις το χρώμα. Σου δώσαν καθόλου άδεια διακοπές και βγήκες έξω στον ήλιο. Όχι, κάνουμε διακοπές κάθε μέρα. Είσαι ηλιοκαμένος δηλαδή. Αφού έχουμε πολύ έξω. Έχουμε πολύ έξω. Τώρα που το λες, αν εδώ πέρα είναι ζεστά, φαντάζομαι ότι και στην Κύπρο, όταν έχετε γυρίσματα, θα είναι ακόμα πιο ζεστά. Οπότε θα έχει πιο πολύ ήλιο ακόμα. Κοιτάξτε, όχι. Να δεις, την ημέρα έχουμε περίπου την ίδια θερμοκρασία αυτή την εποχή. Το βράδυ κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά, δηλαδή πέφτει 15 βαθμούς το βράδυ. Τόσο πολύ. Ναι, ναι. Είναι και λίγο σχιζοφρένεια αυτό τη μέρα να καίγεις και το βράδυ να κρυώνεις. Έτσι κι αλλιώς είναι λίγο σχιζοφρένεια. Αυτό το πήγαινε, αλλά το συνεχές είναι λίγο. Αυτό είναι δύσκολο. Και αν δεν υπάρχουν αυτό που λέμε ιδανικές συνθήκες μέσα σε μια παραγωγή, να αισθάνεσαι καλά, ότι όλα είναι φροντισμένα, κανονισμένα, ωραία ομάδα, δεν θέλω να τα αλλάξω. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποια στιγμή να πεις, είναι δύσκολο. Δεν παλεύεται. Εντάξει, εγώ το διαχειρίζομαι ακόμα. Νομίζω το καταφέρνω. Εσύ, γενικώς η σχέση σου με τα ταξίδια πώς ήτανε? Καλή. Ήσουν ο τύπος που σου άρεσε να ταξιδεύεις, να πάρεις τη μηχανή σου και να πας παντού, τα μάτια σου, δεν ξέρω. Εγώ ποτέ δεν λέω, φεύγω, γυρίζω, λέω πάντα πάω. Μεθαύριο θα πάω στην Κύπρο. Σήμερα πήγα στην Ελλάδα. Οπότε έχει, ξέρεις, ένα ενδιαφέρον πάντα το πράγμα. Δεν επιστρέφω εκεί, γυρίζω κάπου. Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Εγώ μιλάω για ταξίδια. Πάω γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω. Πάω γιατί θέλω να γνωρίσω ένα μέρος. Πάω γιατί έχω πολύ ωραία παρέα και δεν βαριέσαι. Άμα έχεις καλή παρέα, όπου και να πας, ωραία θα περάσεις. Πάω γιατί είναι ευκαιρία να ανέβω στη μοτοσυκλέτα μου και να πάω. Μόνο σου πας ταξίδια? Ναι, συνήθως. Συνήθως είπες. Στη μοτοσυκλέτα, ναι. Εντός Ελλάδας ή φτάνεις και πιο μακριά? Μακριά. Πες μου ένα ταξίδι εσύ που σου έχει μείνει και λες, αυτό θέλω να το ξανακάνω κάποια στιγμή. Αυτό το είχα κάνει με τον Αχιλλέα, το γιο μου. Είχαμε σε πάει ποια ηλικία? Ο Αχιλλέας στα 8. Πήγες μόνος σου με 8χρονο παιδί, μπράβο. Το μπράβο το λέω γιατί εμείς, συνήθως εμείς οι γυναίκες το έχουμε πιο εύκολο. Όλο το ξεγελάσαμε τη Θεοφανία, δεν ξέρω πώς το κάναμε. Ναι, δεν έχεις κι άδικο. Του είχα κάνει ειδική κατασκευή στη μοτοσυκλέτα και πήγαμε το σκάνι. Πήγαμε 10 μέρες στο σκάνι. Είναι και υπέροχη. Είναι υπέροχη. Όποιος έχει περάσει ξέρει πως είναι. Είναι πολύ ωραίο με το αυτοκίνητό σου να κάνεις τις βόλτες σου. Με τη μοτοσυκλέτα πήγαμε. Εντάξει, εγώ λέω τώρα με αυτοκίνητο, καθένας με ό,τι μπορεί. Είναι αντίσκηνο. Δηλαδή, δεν στείναμε. Γιατί έχει πολλούς ωραίους ξενώνες το σκάνι. Όχι, πήγαμε με αντίσκηνο και κάθε μέρα στείναμε και ξεστείναμε μαζί. Είναι τόσο ψύχρεμη, δεν την είχα για τόσο ψύχρεμη. Ξεγελάσαμε, σου λέω, δεν ξέρω τι. Πραγματικά τα χάνω τώρα που τα ακούω. Δηλαδή και εγώ που το σκέφτομαι τώρα, αν μου λέγες πάρε ένα παιδί, την κόρη μου, ας πούμε, που κοντεύει 8, θα σου λέω, όχι, δεν το κάνω. Καλά, είσαι και εσύ τώρα σε άλλη φάση ζωής. Έχει να κάνει και με το πώς νιώθεις και εσύ, δηλαδή. Τότε πόσο ξέρεις. Κάνει ειδική κατασκευή. Τα μας πιο ψηλά, μπράτσα στη βαλίτσα πίσω για να τον έχω κλειδωμένο, να μην μπορεί να μου φύγει αν οτιδήποτε συμβεί, ας πούμε. Το έχετε συζητήσει καθόλου τώρα που είναι και αυτό μεγάλο παιδί? Ότι το θυμάται πολύ. Τότε που... Το θυμάται. Το θυμάται πολύ, ναι. Το θυμάται. Και νομίζω ότι γι' αυτό ήθελα να το κάνω. Μα το θυμάται πολύ. Παρ' όλα αυτά έχει μια δυσκολία αυτό που μου λες ότι πήραμε τη σκηνή και στήσαμε. Παιδί μου, κάθε μέρα γινόταν αυτό. Τι εννοείς, μετά την ξεστήνατε? Ναι, και την άλλη μέρα αλλού. Τι κέφια σου, παιδί μου. Αφού ήμουν με το παιδί, ρε, εσύ, ήταν ωραία. Αλλά το δύσκολο σε όλη την ιστορία ήταν ότι αφού είχε περάσει όλη μέρα, κάναμε τα αυτά, πήγαμε, βλέπαμε και τα πάντα και τα λοιπά, στείναμε τη σκηνή. 11-12 η ώρα έπεφτες να κοιμηθείς. Μπαμπά, παλέψουμε λίγο. Αυτό ήταν το μόνο. Εκεί ζωρίστηκα λίγο. Να παλέψουμε λίγο. Όλα τα υπόλοιπα ωραία. Ενέργεια, πολύ ρε. Πες με ένα μέρος του κόσμου που έχεις πάει χωρίς παιδί και θέλεις κάποια στιγμή να σε βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί. Ένα ταξίδι το οποίο
έφτασες μέχρι ενό σημείο, αλλά δεν το ολοκλήρωσες, δεν το έφτασες μέχρι τέρμα. Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το ταξίδι. Δεν υπάρχει. Δεν έχω φτάσει. Θα ήθελα να πάω. Δυτική Γαλλία, Σκωτία, ας πούμε. Βορειοδυτική Γαλλία, Σκωτία. Αυτό θα ήθελα να το κάνω με τη μοτοσυκλέτα. Γιατί με τη πολύ, μοτοσυκλέτα, ε. Είναι πολύ wet πράγμα, δηλαδή έχει πολύ υγρασία, πολύ. Και θέλω να το κάνω. Είναι. Εγώ φέτος που πήγα στη Σκωτία, τρελάθηκα με την. Πραγματικά πολύ εντυπωσιάστηκα και το έχω πει σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό δηλαδή να έχει όλες τις μυρωδιές στην επαφή με την. Πρέπει υγρασία, να πας καλοκαίρι, αρχή φθινοπόρου. Ιδάλλως. Αδιάβροχα. Δεν ξέρω. Αδιάβροχα. Σκοτεινιάζει νωρίς, 3 η ώρα, τι να δει. Δηλαδή θέλει λίγο. Δεν έχει πρόβλημα σε τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Τέτοιο παιδί που δεν προβληματίζει κανέναν, πες μου. Μα ξέρεις τι, αν πας να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι, ένα μεγάλο κομμάτι του ταξιδιού είναι και η δυσκολία που θα βρεις. Δηλαδή, ψάχνεις τον πελά σου. Mm. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνεις. Το ζήτημα να πας εκεί, όχι με την ασφάλεια της συνθήκης, πάω από την Αθήνα στην Πάτρα ή στη Λάρισα, ας πούμε. Να πας και να συναντήσεις την πραγματική συνθήκη, εντάξει, όχι στο πιο δύσκολο του τόπου, ας πούμε, αλλά να πάρεις μια μυρωδιά. Πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί. Πάντως, εμείς κάτι παραπάνω από μυρωδιά για το πώς ζείτε, μέχρι που σε λίγο καιρό πιστεύω ότι θα ξεχάσουμε ότι είσαστε σειρά, σύριαλ, εσύ σίγουρα το έχετε ξεχάσει. Εσείς πια μετά από καθημερινό πρόγραμμα επί 3 χρόνια. Οι ίδιοι χαρακτήρες, με μικρές αλλαγές. Ο κορμός είναι πάντα ο ίδιος. Ναι, εννοείται. Στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα που πάνε και έρχονται. Ευτυχώς χωρίζουμε, αλλάζουμε σπίτια και τέτοια. Και κάτι γίνεται, δηλαδή. Χωρίζεις, αλλά δεν χωρίζεις. Δεν ξέρω πώς τον έχουν σκεφτεί το δικό σου ρόλο. Δεν ξέρω πραγματικά. Έχει και αυτό. Έχει μια τάκα φοβερή ο Παρσαλάκης. Δεν θυμάμαι αν είναι από τα επεισόδια που θα παίξουν μέχρι τις γιορτές ή πιο μετά. Που μου λέει. Καλά, παιδί μου, αφού πας τότε μαζί, περνάτε μαζί, αυτό δεν με κάνει. Γιατί δεν είσαι παντρεμένος, δηλαδή. Και εμείς τι θα είχαμε να βλέπαμε. Γιατί δεν είστε. Του λέει και πώς θα γίνει παρακάτω, ρε. Οι καταστάσεις που ζεις, που είναι πολύ αληθινές, δηλαδή θυμίσου πώς σας γνωρίσαμε πριν από 2,5 χρόνια. Εσύ ήσουν παντρεμένος με τη γυναίκα σου. Δύσκολο κορίτσι που είχες επιλέξει για σύζυγό σου. Από είναι όμως πολύ. Με όλα αυτά τα ξεσπάσματα για μας, διασκεδαστική, ακόμα και την ώρα που θες να θυμώσεις μαζί της, γελάς γιατί λες ρόλος είναι και σου θυμίζει και κάποιον που μπορεί αφού να υπάρχει. Γελάω εγώ πια, δεν το βλέπεις ότι γελάμε. Το βλέπω. Το βλέπω. Αλλά λέω πώς σε γνωρίσαμε και κοίτα να δεις πώς έχουν πάει. Που πολλές φορές την ώρα που συμβαίνει λες, έλα, αποκλείται, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και στην πορεία το παρακολουθείς και λες ναι, μα αυτό δεν μου είχε συμβεί εμένα ή δεν είχε συμβεί στην τάδε. Δεν το έχω άκουσε εγώ. Ξέρω εγώ, αυτός που την αγαπούσε αυτή από τότε, αλλά τελικά πήρε την άλλη, αλλά μετά η ζωή τους ξανάφερε μαζί. Ναι, αλλά η γειτονιά, ναι, αλλά τα παιδιά, ναι, αλλά όλα αυτά που σκέφτονται στην πραγματικότητα οι άνθρωποι. Έτσι. Τώρα λοιπόν εκεί που σε έχουν φτάσει τώρα, πολύ ενδιαφέρον έχει, πραγματικά, και θέλω να μου πεις, καλά, βρε. Υποτίθεται, ψάχνετε να βρείτε το παιδί. Ναι. Και τελικά, ενώ δεν είσαστε μαζί σε αυτή τη φάση, αυτό που λέμε, είναι καμιά φορά που το λέμε και μόνοι μας, όχι τώρα, σε μικρότερες ηλικίες που λέγαμε «Έλα, είσαστε και πάλι, δεν είμαστε μαζί, τι είσαστε». Κοίταξε, βγαίνουμε, αλλά επειδή δεν ταιριάζουμε, πλακωνόμαστε, δεν είμαστε μαζί. Μα παιδάκι μου, δεν ήσασταν χθες το βράδυ μαζί, δεν κοιμηθήκατε μαζί, ναι. Δεν τα κάνετε όλα μαζί. Δεν είμαστε όμως, δεν το λέμε. Τέτοιο ζευγάρι είστε τώρα εσείς. Δεν είσαστε ζευγάρι. Νομίζω με την Ιουλία τέτοιο ζευγάρι είναι αυτή τη στιγμή ο Στάθης. Ναι. Και τελικά λέει τώρα πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή, θα πω. Ένα ζευγάρι που το έχουμε δει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Που έχει χωρίσει, έχουν μπει με άλλοι άνθρωποι στη ζωή τους ξανά μαζί. Έχει άλλη εκδοχή. Και ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις και λες, δεν μπορείς σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Δεν γίνεται να μας εκπλήξουν με κάτι όπως είναι μια εγκυμοσύνη. Δεν είναι ότι απλά μας εκπλήσει το σενάριο για δύο ανθρώπους που έχουν ζήσει έναν τρελό έρωτα, αλλά η ζωή δεν τους έφερε μαζί. Είναι ότι τους φέρνει ένα παιδί που από ό,τι φαίνεται, δεν το ξέρουμε, είναι σαν. Ούτε τώρα θα τους δούμε εντελώς μαζί αυτό που λέμε. Εντάξει, τώρα πια θα μείνουν μαζί αυτοί οι δύο. Κάτι μου λέει ότι πάλι θα είσαστε στο. Στο περιθώριο. Όχι σίγουρο, ναι. Είμαστε, αλλά δεν είμαστε, αλλά δεν το λέμε ότι είμαστε. Κοίτα, νομίζω ότι. Μέχρι να γεννηθεί το παιδί, θα είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή θα υπάρχει ένα τρέξιμο, μια... Έχω την εντύπωση ότι όταν γεννηθεί το παιδί θα είναι μαζί αυτή.
Λες εσύ νομίζω, τώρα. Εγώ, ναι, δεν ξέρω. Εγώ πάλι. Εγώ με σενάριο διαβάσει. Βάνα, δεν θέλω να σου πω πόσες ιδέες σκέφτομαι που θα με ξαφνιάσουν. Εγώ δηλαδή δεν θα ξαφνιαστώ αν δεν είσαστε μαζί. Εγώ δεν θα ξαφνιαστώ ακόμα και αν. Σκέφτομαι διάφορα. Έχουν άλλες εκπλήξεις. Α, δεν ξέρω. Αλλά σκέφτομαι και λέω. Έχουν άλλες εκπλήξεις από τον Στάθη σαν χαρακτήρα και την Ιουλία σαν χαρακτήρα. Δηλαδή νομίζω ότι. Δεν ξέρω κιόλας έτσι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ησυχάσουν αυτοί και να κάνουν φασαρία σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Λες. Έτσι νομίζω. Ότι... Λες. Ναι. Ότι εσένα θα σε δω δηλαδή μαζί με την Ιουλία να μεγαλώνετε το παιδί σας μαζί. Εγώ θεωρώ ότι. Θεωρώ. Από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον, έτσι. Σήμερα. Από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον. Πού έχετε χρόνια. Πόσα επεισόδια μπροστά είσαστε για να όχι δω. Πολλά, όχι πολλά. Μα είδες λοιπόν. Εγώ ξέρω μέχρι το 100, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή παίζει γύρω στο 62, 63, ξέρω κάτι τέτοιο. 64, κάπου εκεί. Λοιπόν. Ο Στάθης έχει μια εξέλιξη η οποία του λύνει το θέμα το μεγάλο που έχει σε σχέση με την Ιουλία. Ωραία. Δεν κάνει να μας πεις. Το έχετε δει. Αγόρασε κτήματα, τα αγόρασε ελιές. Αυτό τι σχέση έχει. Αυτό του δίνει χρήματα. Α, οπότε του δίνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει πια αυτό το κόμπλεξ που έχει ότι ξέρεις κάτι δεν μπορώ να βγαίνω έξω και να μην μπορώ να σε πληρώσω, ας πούμε. Ναι. Αυτός αρχίζει να έχει χρήματα. Οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί θα έρθει και θα φτιάξει το πράγμα. Ναι, αλλά υπάρχουν εκπλήξεις από τα πρόσωπα. Εσάς τους δύο δεν σας έχουμε δει πραγματικά ζευγάρι και με τους τύπους, να σου το πω έτσι. Επίσημο, γκράντε με όλα. Και επειδή λέμε πολλές φορές για τη ζωή, ότι πολλές φορές λένε τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, είχαμε, ξέρω εγώ, 6 χρόνια δεσμό. Εντάξει, είχαμε τα ψιλοπροβλήματά μας, αλλά ήταν υπέροχο. Παντρευτήκαμε στον 1-2 χρόνια, κάτι χάλασε. Γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω, μπορεί να το κρατήσει έτσι, Βάνα, τι να σου πω. Καλά, κανείς μας δεν ξέρει και δεν θέλω και να το ξέρω από τώρα, γιατί θα μου χαλάσει όλη αυτή τη διαδρομή που. Γιατί ξέρω ότι ο κόσμος μαζί θέλει να σας δει. Νομίζω ότι και όλο αυτό το κομμάτι, αυτό που. Από τον πρώτο δίμηνο. Να, είδες λοιπόν. Γιατί. Γιατί θέλει να μας δει μαζί. Ναι, γιατί. Γιατί είμαστε πολύ καλοί ηθοποιοί και το κάνουμε καλά. Όχι, ρε εσύ, γιατί είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει αναφορά. Η ιστορία τους μάλλον έχει αναφορά στο 80% της κοινωνίας. Όλοι έχουν κάτι το οποίο τους έχει μείνει, το οποίο προσπάθησαν ξανά ή δεν τους πέρασε ποτέ από το μυαλό να επανασυνδεθούν. Όλοι κάτι θυμούνται. Έναν εφηβικό έρωτα, όλοι τον θυμούνται, ας πούμε. Και το πόσο κρίμα είναι που χάλασε και το αν προσπάθησαν ξανά και πώς χάθηκε αυτό και πώς δεν έγινε και που έγινε και χάλασε και δεν πέτυχε. Όλοι έχουν μια αναφορά. Νομίζω ότι είναι η πιο. Ζουμερή ιστορία μέσα στην ελιά αυτή. Έτσι αισθάνομαι εγώ. Γιατί αφορά όλους. Το 80% που σου λέω είναι λίγο δηλαδή. Νομίζω ότι τους αφορά όλους. Επειδή όμως όλοι μας μέσα στα χρόνια αλλάζουμε, εσύ έχεις κοιτάξει ποτέ τον εαυτό σου πίσω και να πεις ότι με αυτή τη σχέση, την τάδε σχέση που είχα 7 μήνες, ένα χρόνο, 3 χρόνια. Ή εκείνη που δεν την έκανα. Ή εκείνη που δεν την έκανα τελικά. Φλακία μου. Τι σκεφτόμουν τότε. Ή έπρεπε να το παιδέψω λίγο παραπάνω. Ή έπρεπε να το δοκιμάσω. Όχι, ή... δεν το έχουμε κάνει αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι αλλάζουμε οι άνθρωποι. Γιατί σίγουρα σκεφτόμαστε και λέμε, καλά, πώς είχα πέσει κάτω ξερό τότε για αυτό το κορίτσι που σήμερα λέω. Εγώ είχα τρελαθεί. Ή το ανάποδο. Ναι. Γιατί το άφησα αυτό να φύγει από τη ζωή μου και δεν έδωσα την απαραίτητη. Βέβαια, αν μας ξαναγυρίζαν πίσω, πάλι το ίδιο θα κάναμε. Στην ίδια ηλικία. Στην ίδια ηλικία με το ίδιο μυαλό. Δεν μπορούν να σε γυρίσουν πίσω στην ίδια ηλικία με άλλο μυαλό. Τι ερωτευόμαστε, Πασχαλή, μου έχεις σκεφτεί σήμερα, στην ηλικία που είμαστε σήμερα. Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, τι είναι αυτό που σε κάνει να το θέλεις πολύ. Την όχι ανάγκη σήμερα. Μας να είμαστε αποδεκτοί. Όχι σήμερα. Στη διαδρομή, αυτό. Πιο πριν να σπάμε. Κοίταξε να δεις, εγώ θεωρώ ότι ο έρωτας είναι ένα πολύ εγωιστικό συνέστημα. Δηλαδή, γιατί ερωτεύεται κάποιος, όχι αγαπάει, γιατί ερωτεύεται κάποιος. Για πες μου, γιατί ερωτεύεται. Γιατί θέλει να κατακτήσει το αντικείμενο του πόθου. Και γιατί δεν θέλει να τους κατακτήσει όλους και γιατί έναν ερωτεύεσαι, μία ερωτεύεσαι. Αυτό που τον δυσκολεύει. Είναι σαν να βάζεις ένα στίχημα με τον εαυτό σου. Με την καλή έννοια. Δεν το λέω με την χυδαία έννοια του όρου. Είναι πολύ εγωιστικό συνέστημα ο έρωτας. Σε ερωτεύομαι και θέλω να σε κατακτήσω. Γι' αυτό και εξερωτεύονται οι άνθρωποι και είναι λίγες οι περιπτώσεις. Εξερωτεύονται όταν ξέρεις ότι τον άλλον τον έχεις πια. Ρε παιδί μου, πόσες φορές στη ζωή σου ή από ανθρώπους που έχεις δει δίπλα, πράγματα τα οποία σε εγωίτευαν σε έναν άνθρωπο. Μετά σε ενόχλησε. Γιατί τον κατέκτησες, έλυσες το πρόβλημα, έλυσες την εξίσωση. Ή νομίζεις ότι έλυσες την εξίσωση.
Άρα, έτσι όπως μου το λες, που το σκέφτομαι κι εγώ αυτό που λες, και εμένα μου έχουν περάσει διάφορες τέτοιες σκέψεις να δώσω εξηγήσεις σε κάποια πράγματα, τότε δηλαδή θα είναι και εύκολο να παραμένουμε ερωτευμένοι, αρκεί να μην έχουμε εντελώς δικό μας, άρα αποκωδικοποιημένο, τον άνθρωπό μας. Ναι, αυτό δεν είπες πριν. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι που δεν θέλουμε. Δηλαδή, όταν ξεκινάμε και μπαίνουμε σε μια σχέση τον άλλον, δεν τον θέλουμε 100%. Τρελαινόμαστε, θέλουμε να είναι μαζί μας, θέλουμε να μην μας βάζει έγνοια ότι κάτι άλλο μπορεί να σκέφτεται. Και ας μην σκέφτεται. Όλα αυτά που μας μπαίνουν στο μυαλό. Ναι. Αυτό. Μετά έρχεται η σοφία, λοιπόν, όπως περνάνε τα χρόνια. Και αυτό που θα έλεγα ότι είναι χρήσιμο να αναθεωρήσει κανείς, είναι ο τρόπος με τον οποίο επιθυμεί τον άλλον. Και η έκταση με την οποία τον επιθυμεί. Δηλαδή, όλοι το λένε, άστο να φύγει, ρε παιδί μου, θα έρθει πίσω. Μην του λες που είσαι, τι κάνει εδώ. Άστο να φύγει. Θα έρθει. Όταν τον άλλον τον έχεις κλειδωμένο, ας πούμε, δεν θα έρθει πίσω. Θέλει να φύγει. Πες του φύγει, εκείνος θα έρχεται. Ή εκείνη αντίστοιχα. Τώρα τα λες με τη σοφία της διαδρομής, της ηλικίας σου, της εμπειρίας σου. Στα 20 μου δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Τώρα όμως. Το βλέπω έτσι και νομίζω ότι έτσι είναι το σωστό. Είναι αυτό που είπες. Να, ζευγάρια που είναι 6 χρόνια, 7 μαζί, ξέρω εγώ, μόλις παντρεύονται, σε 2 μήνες χωρίζουν. Και ήταν τέλεια. Γιατί? Και σε 2 χρόνια, μην λέμε μόνο τα σε 2 μήνες, εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί? Γιατί υπάρχει πάντα στο κεφάλι καθενός, όταν δεν είναι παντρεμένοι, να το πω έτσι, αυτή τη σύμβαση, ότι έχει το δικαίωμα να φύγει. Υπάρχει αυτό το παράθυρο ανοιχτό, έχει ένα φωτάκι, μπαίνει από εκεί πέρα και λέει, άμα θέλω, φεύγω. Το άλλο, δεν μπορείς να φύγεις πια. Και αυτό λάθος είναι. Δηλαδή, και ένας γάμος μπορεί να έχει τη μορφή του φλερτ, της σχέσης. Υπάρχουν άνθρωποι. Καταρχήν, επειδή τα τελευταία χρόνια δουλεύεις και. Γαμολόγος έγινε τώρα. Ουσιαστικά είσαι συνέχεια στον αέρα, αυτό που λέμε. Δηλαδή, δεν μένεις σε ένα μέρος. Πιστεύεις ότι όταν υπάρχουν και αυτές οι μικρές εναλλαγές. Δεν ξέρω αν είσαι σε σχέση, δεν το ρωτάω για να μου πεις, αλλά πες ότι είσαι σε σχέση. Δεν έχει και αυτό μια ομορφιά, το λίγο φεύγεις, ξαναγυρνάς, δεν είναι αυτό το κάθε μέρα μπαίνουμε, βγαίνουμε. Να στον άλλο να σου λείψει λίγο. Ναι. Να του λείψεις. Να του λείψεις, να σου λείψει. Και να δεις κιόλας, τον θες πραγματικά, θες να γυρίσεις πίσω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με σκηνή από τη Γη της Ελιάς για αυτήν. Για σήμερα. Δεν έχω για την Κυριακή, αλλά δεν πειράζει, για σήμερα έχω. Και. Να το κλέψουμε για κανένα σπολεράκι, ρε παιδιά, κάτι. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και τελικά άκου να δεις. Η σκηνή που έχουμε να δούμε δεν είναι σημερινή, είναι της Κυριακής. Είναι της Κυριακής. Ναι, γιατί σήμερα δεν έχουμε επεισόδιο. Πώς άλλο μπερδευτήκαμε έτσι εμείς οι δύο. Τι έγινε, σήμερα την Παρασκευή δεν είναι. Είπαμε και τόσα πολλά πράγματα. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Ναι. Γιατί δεν έχει επεισόδιο σήμερα. Λοιπόν. Δεν θα με αποτρελάνετε, γιατί και εγώ είμαι μια γυναίκα που έχω και πολλές υποχρεώσεις στο μυαλό μου. Δεν παίζουμε Παρασκευή. Σας παρακαλώ. Πείτε του πότε πήγα. Φτιάχνω μαλλί, σας παρακαλώ και βάλτε μου να δω την υπέροχη σκηνή της Κυριακής από τη Γη της Ελιάς. Να δούμε. Γελάς με τη σκηνή. Εγώ γελάω με μένα που εδώ στο Μέγκα μπερδεύτηκα μέχρι και εγώ στο Μέγκα το καλό. Ναι, παίζει κάθε Παρασκευή. Εξού και είπα εγώ να δούμε το απόσπασμα. Αλλά σήμερα τι έγινε. Σήμερα βρέχει και φταίδες. Γιατί? Γιατί είμαστε σε εορταστική περίοδο. Τα παιδάκια είναι σπίτι και πρέπει να δουν και αυτά κάποια ταινία που να είναι για την ηλικία τους. Αυτές οι ταινίες, όπως το βρέχει και φταίδες που έχουμε σήμερα το βράδυ. Να κάτσουμε κι εμείς Παρασκευή. Ναι, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Είναι για όλη την οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Κάτσω να φάω και εγώ τους φταίδες που θα βρέξει. Όχι, ρε, εσύ σταμάτα. Θέλω να πω ότι είδες, αλλάζει πάντα το πρόγραμμα των καναλιών τις γιορτές, αλλά σε εμάς. Αυτό που λέγαμε πριν για τη σειρά. Πριν. Έχει γράψει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ότι αυτό το πρόγραμμα είναι η παρέα σου κάθε μέρα στις 9. Ό,τι και να γίνει, Παρασκευή, ό,τι και να γίνει, ο κόσμος θα χαλάσει. Και λες, ωραία, εσύ. Βρέξει, δεν βρέξει και φταίδες, εγώ περιμένω για τις Ελιάς. Κατάλαβες. Και λες μετά εσύ. Ναι, μωρέ, γιατί δεν μου δώσαν σημερινό επεισόδιο. Ενώ ξέρεις ότι παίζει άλλο πράγμα. Δεν κολλάει στο μυαλό. Είναι σαν το φούρνο του γείτονα που λέμε. Εσύ τώρα που θα έχεις χρόνο, που δεν θα έχετε γυρίσματα, γιατί εννοείται ότι όλοι σταματάμε. Και κυρίως και οι σειρές, οι οποίες, ειδικά οι καθημερινές που έχουν πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο, και οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες και όλοι έχουν ανάγκη λίγο αυτό το. Να πάρω κι εγώ λίγο το χρόνο μου, άνθρωπος είμαι, ναι. Να γιορτάσω κι εγώ. Τι θα κάνω, δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε, θέλω να κάτσω και να μην κάνω τίποτα. Εντάξει, σε μένα δεν ισχύει αυτό. Γιατί? Δηλαδή και να το πω, στις 2,5 μέρες τελειώνει. Δεν μου φτάνουν. Οι 2,5 μέρες μου είναι πάρα πολλές σήμερα. Επειδή έχεις μάθει όμως να είσαι με ένα πρόγραμμα full.
Πώς φαντάζεσαι ότι θα περάσεις αυτές τις μέρες? Πάλι με ένα πρόγραμμα full, με τη διαφορά ότι θα το έχω φτιάξει εγώ το πρόγραμμα αυτό. Έτσι, ε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνω, αλήθεια. Εντάξει, σίγουρα θα πάω στην Έδεσα να δω την Αλεξάνδρα. Την κόρη σου. Μπορεί να κάνω και ένα ταξίδι ακόμα, ξέρω, μέχρι το Σουφλί, ίσως στο χωριό. Μπορεί να μείνω και στην Αθήνα, δεν το ξέρω. Ο γιος σου που τον αναφέραμε και πριν, που τώρα πια είναι 17-18 χρόνια Αχιλλέας, πώς περνάνε τα χρόνια. Εσύ τώρα που τον βλέπεις και έχει μεγαλώσει και δεν είναι πια παιδάκι, βλέπεις επάνω του ένα νέο, πιο επιτυχημένο, πιο καλό μοντέλο, που έχει βεβαίως και από τη μάνα και από τον πατέρα, αλλά και από τους δύο. Βλέπεις στοιχεία σας μέσα? Εννοείται. 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 Από μένα τουλάχιστον νομίζω ότι σε πάρα πολλά πράγματα είναι πιο ακριβής. Δηλαδή, μπορεί να διατυπώσει γνώμη για πράγματα ή να κάνει εκτίμηση για πράγματα με πολύ μεγάλη ακρίβεια, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι μπορούσα να κάνω εγώ στην ηλικία του. Σε αυτή την ηλικία, εσύ ήξερες τι θες να κάνεις στη ζωή σου? Όχι. Η ηλικία που είναι σήμερα το παιδί σου. Σταμάτα, μωρέ, ακόμα δεν ξέρεις. Γιατί, μπορεί να μου πει κάποιος, ξέρω εγώ, πάμε να κάνουμε αυτό. Κάπου, α, τι ωραία, πάμε να το κάνουμε. Άλλο αυτό. Όχι, δεν ήξερα, ποιος ξέρει. Γιατί τα παιδιά υποχρεούνται να ξέρουν. Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά υπάρχει όμως αυτό. Θα σου πω κάτι. Όχι, τι δουλειά θα κάνω. Το βλέπω, γιατί έχω μεγάλα παιδιά. Mm. Που βεβαίως τα παιδιά δεν ξέρουν τι ακριβώς μπορεί να θέλουν να κάνουν, αλλά τι δρόμο περίπου θα τραβήξουν για εκείνη τη στιγμή, κάτι έχουν στο μυαλό τους. Ναι, κάτι έχουν στο μυαλό τους, το οποίο όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού έρχεται αυτό. Έρχεται από την γκρίνια τη δική μου, τη δική σου. Εννοείται, όλα. Από την συγκεκριμένη παρέα που κάνει εκείνο τον καιρό. Έρχεται από το τι είναι της μόδας τώρα. Έρχεται από το ποιο επάγγελμα πουλάει αυτή την περίοδο. Έρχεται από το. Ενδεχομένως από το πόσο αντιδραστικό μπορεί να είναι το παιδί και να θέλει να κάνει ένα πράγμα το οποίο θα εκνευρίσει το σύμπαν. Η δικιά σου εποχή, τι είναι αυτό που τελικά σε οδήγησε στην ηθοποιία? Τύχη. Συμπτώσεις. Ποια ήταν η σειρά συμπτώσεων? Δηλαδή, εγώ έδωσα πανελλαδικές εκστάσεις, δεν πέρασα κάπου. Mm? Και μου είπε ένας φίλος τότε, μου λέει, πάμε να γίνουμε ηθοποιοί. Καλό, πάμε να γίνουμε ηθοποιοί. Χωρίς να σκέφτεσαι ότι αν το έχεις πάρει σοβαρά, ότι εγώ θα πάω να κάνω τίποτα? Όχι. Αυτή την ανεμελιά της νιώτης, λοιπόν. Ναι. Ούτε θέατρο είχα δει. Δηλαδή, είχα δει πολύ λίγο θέατρο, πολύ λίγες ταινίες. Δηλαδή, βλέπαμε το Σάββατο ελληνικές ταινίες. Ναι. Αυτό τώρα στην Ιωνία, τι να βλέπαμε. Λοιπόν. Και πήγα, έδωσα εξετάσεις, έκατσα 6 μήνες στο Οδείο Αθηνών, πέρασα. Εντάξει, η πλάκα ήταν αυτό που σου λέω, η αντίδραση. Έδωσα εξετάσεις και την ώρα που τελείωσα την εξετάσή μου, τους λέω, εμένα μην με λογαριάσετε, δεν θέλω. Και πέρασα υπότροφος εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και έκανα 6 μήνες, μετά αποφάσισα να ξαναδώσω, αναβαθμολόγηση, τότε μπορούσαμε να δώσουμε ένα μάθημα. Πέρασα τη διοίκηση οικονομίας, δεν μου άρεσαν τα τη διοίκηση οικονομίας, σταμάτησα τη σχολή. Πήγαινα, δούλευα στην οικοδομή, με βρήκε ο Γιώργος Αρμένης στην οικοδομή, μου λέει, και πήγα στο θέατρο τέχνης. Και έτσι εκεί μπήκα για τα καλά στο θέατρο και ασχολήθηκα με το θέατρο και μόνο από τότε και μετά. Αλλά ήταν αποτέλεσμα συμπτώσεων όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Κανένα παιδί δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Δηλαδή, πώς μπορεί να αλλάξει η γνώμη σου. Αυτό που είπα εγώ στον Αχιλλέα. Πέρυσι που κουβεντιάζαμε πριν λίγο καιρό, εν πάση περιπτώσει, και το ίδιο θα πω και στην Αλεξάνδρα όταν έρθει η ώρα, είναι αυτό που θες να κάνεις, είναι αυτό που προσπάθησε να φανταστείς τον εαυτό σου σε 15 χρόνια. Με τι δεν θα είσαι δυστυχισμένος αν έχεις ως επάγγελμα? Όχι να είσαι χαρούμενος τώρα, γιατί χαρούμενοι πάντα δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια. Μα και τα επαγγέλματα είναι αυτό που δεν θα σε στεναχωρεί. Δεν είναι επαγγέλματα ένα δεκαετίες, 15 ετίες, γιατί προχωράς με την εποχή. Δηλαδή, ναι. Πράγματα που υπάρχουν σήμερα ούτε ξέραμε αν θα υπάρξουν ποτέ πριν από 15 χρόνια, ναι. 20. Κυρίως να κάνεις πράγματα που νιώθεις εσύ μέσα σου καλά. Αυτό. Ό,τι και να είναι αυτό. Ναι, να πάρεις τον χρόνο. Να σε ευχαριστεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό. Τώρα, αν θα καθαρίζεις πατάτες, θα διορθώνεις καζανάκια ή θα πετάς, ξέρω εγώ, διαστημόπλιο, κανείς δεν νοιάζεται. Να έχεις μια καλή νέα χρονιά, Πασχάλη. Και εσύ, Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Χρυσή, καλή, ανώδυνη και χαμογελαστή χρονιά σου. Το ανώδυνη κρατάω. Και το ανώδυνη. Γιατί προβλήματα υπάρχουν στη ζωή μας. Εντάξει, έτσι. Να είναι χωρίς πόνο που λέμε. Ανώδυνα. Διαφημίσεις. Άρε, μέγα μου! Ένα Σαββατοκύριακο που ξεκινάει. Καλά, ε! Θα πάθετε πλάκα.
Βρέχει και φταίτε σήμερα. Αράξτε στο σπιτάκι σας το φανταστικό. Φτιάχτε κανένα μεζεδάκι από αυτά που σας δείχνουμε κάθε μέρα. Και αν σας κοπεί η έμπνευση, τι έχει το βήμα. Να το, βιβλίο special, γιορτινά και αγαπημένα. Αλμυρές κυρίως συνταγές και κάποιες γλυκές, το λέω με δικά μου λόγια, γιατί εδώ πέρα λέει και αλμυρές και γλυκές. Κυρίως φαγάκια θα φάμε, φανταστικά. Αχαχά, Ελένη, περίμενα να πεις, να ρωτήσεις τι καιρό θα κάνει και να σου έλεγα μα βρέχει και φταίδες απόψε. Ήμουν έτοιμος για τη μεγάλη πάσα, αλλά με προλάβεις. Αχαχαχαχα, παιδιά μου καλά. Εμείς τώρα αποχωρούμε, αλλά ποιος έρχεται? Ο Νίκος. Ο Νίκος. Ποιος Νίκος? Ο Ευαγγελάτος. Να περάσετε καλά στα χεράκια του και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα, το μεσημέρι, στο Μέγκα μας. Bye!